Εμείς, γιατί κοίταξε στην αρχή, ούτε και κοιτάξτε, αυτή δεν ήθελα να ακούσει για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά ύστερα, μόλις όπως είπαμε, με ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε. Μεγάλη δικαίωση. Όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε, όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι. Νέος διαιτητής για να οριστεί για να ξαναγίνει πάλι το παιχνίδι. Ναι. Ύστερα, ακούς, μόλις είπαν κοιτάξτε, αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι. Και εμείς ύστερα είπαμε, εντάξει, δεν θέλουμε κι εμείς. Ναι. Και αυτή ύστερα μετά εμείς αφού είπαμε παρότι ο Μητσοτάκης είπαμε, θέλουμε και εμείς το αλλάξαμε και λέμε εντάξει λέμε ούτε και εμείς θέλουμε και μετά είπαν αυτοί πάλι ότι ξέρετε εμείς λέει θέλουμε να γίνουμε εμείς όμως μετά δεν δέχτηκα μετά από αυτά και είπαμε να είσαι ξεκάθαρος να γίνει μετά το παιχνίδι όποτε το κάνει ο Σωρίσι είπα αυτό ακριβώς τίποτα αυτό ακριβώς τίποτα άλλο. Η μεγάλη δικαίωση ενός ανθρώπου που τόσα χρόνια αποτελεί αναπόσπαστο μέλος. Αναπόσπαστο μέρος ενότητα της εκπομπής. Ένας άνθρωπος που δέχτηκε τα πειρά του. Δεν είναι, δεν μπερδεύτηκε. Λίγο έχασε, λίγο τα λόγια. Τα τι θα κάνουμε δηλαδή τώρα. Όμως, βίωσε και αυτό να συμπεριληφθεί στην ανακοίνωση συνδέσμου της μεγαλύτερης ομάδας στη γη. Το βίωσε και αυτό. Θα έχει να το λέει ότι ξέρετε κάτι. Γελούσατε μαζί μου που μπέρδεψα τα λόγια μου. Που έχασα τον ηρμό. Με βγάζατε στα κανάλια, στα βιντεάκια και γελούσατε. Εγώ που τι ήμουνα, ένας απλός παράγαντος του εντοσαϊκού, γελούσατε. Για πάρτε λοιπόν ένα κράτος, ένα πρωθυπουργό, έναν υφυπουργό αθλητισμού, μια σοβαρή υποτίθεται κατάσταση, μια κυβέρνηση. Ποιος είναι πιο αστείος, εγώ ή αυτή? Απόλυτη και πανηγυρική δικαίωση. Αγαπημένε φίλε Θωμά Μάτσιο, χθες θεωρώ ότι ήρθε ο εξαγνισμός, η ολοκληρωτική, η ατέρμονη δικαίωση, η απόλυτη λύτρωση. Θεωρώ ότι μετά από αυτό θα κοτολμήσει κανένας να σου πει τίποτα. Κανένα, τι να σου πω δηλαδή. Το πρωί τα κάνουμε τα μάτς, το απόγευμα δεν τα κάνουμε. Α, δεν είναι. Τα παιδιά είναι πολύ επικίνδυνα. Καλά, το πρωί δεν ήταν η κατάσταση επικίνδυνη. Δεν συνεννοείστε ούτε μεταξύ σας. Δηλαδή, μεταξύ σας ο ένας με τον άλλον. Δεν συνεννοείστε, δεν μιλάτε. Κυριάκο, ο υφυπουργός σου, ο αγαπημένος, ο λατρεμένος, αυτός που σας κάνει όλα τα χατήρια. Αυτός που το κουμπάρο που... Αυτό που. Αυτό και που εκείνο και που το άλλο να πούμε δεν είναι. Αυτό είναι ο Playmobil. Δεν συνεννοείστε μεταξύ σας. Άλλα ντάλα τη Παρασκευή στο γάλα. Άλλα λέει ο ένας. Άλλο άλλο. Πότε ο κόρος μπορεί, πότε αυτό δεν μπορεί. Δηλαδή πρέπει μεταξύ σας, παιδιά, πρέπει να ανασυνεννοείστε. Αλλιώς, όχι απλά φαντάζει λέκτορας. Όχι απλά είναι ένα κράμα τζάρτζανου, φυτράκι, μπαμπινιώτη, κρυαρά ο παράγοντας του Εδεσαϊκού, αλλά σας έκανε ρόμπες. Αυτός είναι ο σοβαρός και εσείς είστε οι φεδροί, να πούμε, και οι αστείοι. Τι γίνεται ρε, τι ζούμε. Και αυτοί, αυτός ο Playmobilάκης και οι υπόλοιποι, κάνουν κουμάντο για τις επιτροπές επαγγελματικού αθλητισμού, για τις σκευωρίες, για τις αφαιρέσεις βαθμών, για το... Αυτοί εδώ που δεν μπορούν μεταξύ τους να χωρίσουν δύο μπάλες σανό. Πάρε την μπάλα εσύ, θα πάρω εγώ αυτή του. Όχι, όχι, αυτό το σανό εγώ αυτό. Αυτή. Είπα. Για πάμε. Καλώς ήρθατε για το σακαλό καταπληκτικό μας χορχοπή μυροκαπεσούριδες. Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήρες, καν του δώθε. Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Το είπα μετά σήμερα, κάποιοι δεν με πιστεύουν ότι το λέω κάθε μέρα. Λέει το έχει γραμμένο. Γραμμένο, εννοείται ότι το έχω γραμμένο. Το σαρδάμε έχω γραμμένο. Το είπαμε σήμερα. Ελάτε και σήμερα θα κάνουμε ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Θα κάνουμε σουλουμουντρούχου και για να πιπερί. Ωχ, Αναγία μου, ρε, τι κόσμο ζούμε. Και προσέξτε εδώ. Μιλάμε για ένα θέμα το οποίο πραγματικά έχει να κάνει με την υγεία των ανθρώπων. Δεν είναι δηλαδή τον καζόν να κούρευτος, κούρεψε το... Όχι, κάντο έτσι, κάντο αλλιώς. Μιλάμε για καταστάσεις που είναι
έχουν να κάνουν με ανθρώπινες ζωές. Και το πρωί έτσι, το μεσημέρι αλλιώς. Μιλάμε για ολική παράνοια. Γι' αυτό και χθες επιστρατεύτηκε στην ανακοίνωση των παιδιών, των συνδέσμων, ο Εδεσαίος. Τέλος. Τέλος αυτό. Δεν μπορεί να. Όχι παιδιά, δεν θα γίνει. Λέει, γιατί υπάρχει κίνδυνος. Συγγνώμη. Άλλοι αποφάσισαν το πρωί. Άλλοι. Communication μπουζούκι μελοντής. Στο μπουζούκι ο αείμνηστος Μανώλης Χιώτης. Δεν γίνονται αυτά ρε παιδιά. Δεν γίνονται αυτά. Πάμε εμείς εδώ να σχολιάσουμε την παραθλητική επικαιρότητα, να κάνουμε το χουλιαμά μας, να βάλουμε τα ποταπά μας. Έλα σταυράκι καμάρι μου, έλα. Σταυράκι μπαζαρέτζι. Οχ. Και το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών θυμίζει τη βύθιση του Οθωμανικού στόλου στην ναυμαχία στο Ναβαρίνο. 193 χρόνια πριν, λέει, η βύθιση του Οθωμανικού στόλου στην ναυμαχία στο Ναβαρίνο, που έπαιξε τεράστιο ρόλο στην ανεξαρτησία της Ελλάδας. Τι γίνεται ρε. Καλά δεν υπάρχει κανένας να μαζέψει αυτό το μουρλό δίπλα εδώ. Αλλά με τις άσχημες και πλαδαρές πλατούλες της Αγγελικούλας από τη Γερμανία κάνεις μουχαμπέτη, ε. Άρε, ατέρσμα, δεν θέλω να την πάω όλου την εκπομπή τώρα. Μη σας μαυρίζω εγώ την ψυχή. Μία ο κορονοϊός, μία τα καράβια, τα τούρκικα που σουλατσάρουν. Μία δηλαδή πραγματικά δεν θέλω αυτό το δίωρο. Αλλιώς το πιο εύκολο πράγμα. Δεν θέλουμε, γι' αυτό θέλουμε εδώ να σας παίρνουμε το μυαλό από τη στενοχώρια. Να πούμε την είδηση που είναι σχεδόν με τα μεσονύκτια. 10 κρούσματα κορονοϊού στον Άρη. Αποκλείεται να παίξει ο Άρης την Κυριακή. Ο συμπολίτης αποκλείεται. Περαστικά να πούμε στους ανθρώπους, αν και οι νέοι αθλητές την περνάνε εύκολα την ιστορία αυτή. Αλλά είναι νομίζω το πιο μέχρι τώρα 38 παράδειγμα ότι αν ένας σε ένα χώρο που γυμνάζονται όλοι μαζί, που είναι στα ποδητήρια, που είναι μαζί στο πούλμα κτλ. Αν ανασχολήσει μετά, πάρα πολύ εύκολο. Μέχρι τώρα είχαμε μεμονωμένα κρουσματάκια. Εμείς είχαμε στην διάρκεια της προετοιμασίας τα γνωστά κρούσματα που τα ξέρετε. Και τώρα 10 μαζεμένοι εκεί στον συμπολίτη. Οι εποχές είναι περίεργες, οι εποχές είναι δύσκολες. Με το χαμόγελο στα χείλη θα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά και θα βγούμε δυνατοί. Πραγματικά πρέπει να μην μας πάρει από κάτω ψυχολογικά με όλα αυτά που γίνονται. Με όλα αυτά που γίνονται. Και ευτυχώς που υπάρχουν και αποφάσεις τέτοιες που μας δίνουν χαμόγελο, προσφέρουν λίγο γέλιο. Το πρωί άσπρο, το βράδυ μαύρο. Δεν αποκλείεται να ξαναβγούν τώρα, ξαναβγεί τώρα ο Αβγενάκης και να πει τι, ό,τι τελικά θα γίνει. Μιλάμε. Είπα χορηγούς, δεν είπα. Ηλεκτρονέτ, Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, καταπληκτικά πράγματα, στεγνοτήρια. Siemens, όποιος πάει αυτές τις μέρες και πάρει στεγνοτήριο Siemens, έχει δώρο μια σκούπα Boss κοντά στα 100 ευρώ. Εξαιρετικά πράγματα, εξαιρετικά πράγματα. Και τηλεοράσεις βέβαια, και πλυντήρια, και ψυγεία, και κουζίνες, και smartphone, και ό,τι θέλετε, ό,τι αγαπάτε, εκεί θα τα βρείτε, στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στο Mr. Sony στη Βόρεια Ελλάδα, που ξέρουμε ότι είναι πιστός ακροατής. Κορυφές τηλεοράσεις, δεν το συζητώ. Κορυφές. Με τα πιο ζωντανά χρώματα, με τη μεγαλύτερη ευκρίνεια, με τη μεγαλύτερη ποιότητα, τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Και θα τα πούμε και από κοντά. Αν αυτό που λέμε Sony και καλά, θα πάω, Sony θα πάρει, Sony και καλά. Αυτό που λέμε. Που και για να πας από τη μία άκρη στην άλλη πληρώνεις 15 ευρώ, να πούμε, ταξί και διόδια. Λίγο μικρότερη από το σινικό τείχος. Έχω να σας πω ότι για ψάρι, για θαλασσινό, εκλεκτό, πεντανόστιμο, φρεσκότατο, κλαίνε οι υπόλοιποι γιατί δεν μπορούν να είναι Αιγαίων. Με τσιπορομεζέδες, με ουζοκατάσταση, εξαιρετικά πράγματα και στο δικητήριο, 214.000 η τηλιβεριά εκεί στην περιοχή, και στο Nice Castle, στο Ρεόκαστρο, ανεβαίνοντας το δρόμο εκεί κοντά στο Κονταξοπούλιο γυμναστήριο, θα δείτε πραγματικά κουκλιά, στολίδια,
τα μαγαζιά. Και όπως είπαμε και τη Λιβεριά. 69-56-66 για το Ρεόκαστρο. Ο Μέγα 3 βάζει τον οργανισμό σας. Φυσικά για αυτοκινητάρες μεταχειρισμένες σαν καινούργιες. Εξαιρετικά πράγματα. Τσαντεκίδης απέναντι από τον, από τον Τζάμπο στο Ρεόκαστρο ανεβαίνοντας εκεί. Όλα. Επαγγελματικά θέλετε. Γιοταχή θέλετε. Με καρότσα θέλετε. Βανάκια θέλετε, τα πάντα. Και το πηγαίνετε όπου γουστάρετε, να το ελέξει όποιος θέλει. Δεν είναι κανένα πρόβλημα, Τσαντεκίδης. Και φυσικά για τουρτάρες, για ψωμάρες, για γλυκάρες, εκλεκτά όλα θέλετε. Σοκολατόπιτες θέτε. Προφιτερό θέτε. Σιροπιαστά θέτε. Τι θέτε. Παγωτάρες, υπέροχες εκλεκτές. Νικολαίδης. Καραολίκη Δημητρίου 237 και 163. Αύριο έχουμε ματς, παρεμπιπτόντως. Europa League. Θέλω έτσι μία μικρή παράκληση, αν μπορώ, αν έχω το δικαίωμα, να το πω. Αν υπάρχει έστω και ένας εκεί πέρα έξω, που νιώθει ότι, εντάξει, το Europa League τώρα, αφού έφτασε ένα βήμα πριν, δεν πήγα εκεί που ήθελα, στο ασπρόμαυρο σεντόνι, στο Τσουλού. Όποιος λοιπόν νιώθει ότι δεν τον αφορά το Europa League, όποιος νιώθει ότι τον προσβάλλει ή τον υποτιμά, πλανάτε πλάνη νικτράν. Σύστηκο αντικείμενο. Μεγάλο λάθος. Βέβαια, το τι κάνουμε εμείς που έχουμε μικρόφωνο ή εσείς που μας ακούτε, μέχρι ένα σημείο την επηρεάζει την ομάδα. Σημασία έχει ο προπονητής και οι παίκτες. Να μην υπάρξει ούτε ένας που θα νιώσει ότι είναι ένα ξενέρωμα τώρα εδώ που παίζουμε, γιατί θυμίζω ότι δεν είχαμε την ευκαιρία τα τελευταία χρόνια να το κάνουμε αυτό και κόστισε στην ομάδα πάρα πολύ. Και όταν λέω κόστισε, όχι μόνο σε χρήματα, όχι μόνο στο FFP, στο Financial Fair Play, αλλά στην ομάδα σαν οργανισμό. Οι παραστάσεις, ο ΠΑΟΚ είναι συνυβασμένος και με την Ευρώπη. Οι βραδιές αυτές, οι ευρωπαϊκές, οι χρυσές σελίδες στην ιστορία της ομάδας, στην παλαιότερη αλλά και στη σύγχρονη ιστορία της, όλο αυτό το αλυσβερίσι με τις ευρωπαϊκές ομάδες, όλες αυτές οι παραστάσεις, το image της ομάδας και βεβαίως ακόμα και η αξία της ομάδας που ανεβαίνει, η χρηματιστηριακή, η αξία των παικτών που αλλιώς είναι να παίζεις με τον Πανετολικό και τον Όφι, αλλιώς είναι να αντιμετωπίζεις την Φενέρμπαχτσε, την Μπενφίκα, την Ουντινέζε, ξέρω εγώ, την Άρσεναλ, την Σάλκε, την Ντόρτμουντ, βραδιές τέτοιες, σπουδαίες, αλλιώς. Αλλιώς. Φέτος η ομάδα πριν καλά την έναρξη της σεζόν έδωσε διαπιστευτήρια, βροντοφώναξε ότι ο νέος ΠΑΟ που χτίζεται και έχει ακόμα δρόμο για να αποκτήσει ομοιογένεια, αυτοματισμούς, για να μάθουν ο ένας τα χνότα, τα χούγια, τις συνήθειες, τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται ο άλλος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Σκεφτείτε λίγο πόσο λίγο καιρό είναι ο Τσόλακ, πόσο λίγο καιρό είναι ο Μούρκ, λίγο περισσότερο ο Σβάμπ, ο Ζίβκοβιτς, για να μάθουν, ο Νινούα, ο Αγέ, όλοι αυτοί οι καινούργοι λοιπόν, τι θέλουν, θέλουν χρόνο, θέλουν να γράψουν μαζί χιλιόμετρα. Διότι, όπως μου είχε πει παλιά κάποιος προπονητής, ξένος που πέρασε από εδώ, χίλιες προπονήσεις, ένα μάτς. Άρη Χάν, αυτό μου είχε πει σε μια συνέντευξη. Χίλιες προπονούνται. Δεν έχει. Ο αγώνας είναι αγώνας. Ακόμα και ο φιλικός αγώνας. Όσες προπονείς και να κάνουν, αν δεν μπουν μέσα σε συνθήκες κανονικού αγώνα, μιλάμε τώρα οικογενειακό διπλό, παντρεμένοι ανήπαντροι, χοντροί αδύνατοι, ψηλοί κοντοί, Έλληνες ξένοι, μιλάμε τώρα για αγώνες. Μόνο μέσα από τα παιχνίδια αποκτάτε η ομοιογένεια, αποκτάτε αυτό που λέμε αυτοματισμός στο παιχνίδι της ομάδας.
Δεν είναι τσιρότο να το κολλήσεις στο μπράτσο. Δεν είναι εμβόλιο να τη φας την ένεση και να το κάνεις και μετά να έχεις την εμπειρία, να έχεις τους αυτοματισμούς, να έχεις την εξοικείωση με το συμπαίκτη σου. Ένα από τα πολύ μεγάλα ατού, αν όχι το μεγαλύτερο, της ομάδας που πήρε τα δύο double ήταν η ομοιογένεια. Ήταν άνθρωποι που γνωρίζονταν ο ένας με τον άλλον, όχι μόνο εντός των τεσσάρων λευκών γραμμών του γηπέδου, αλλά και εκτός. Όσοι παρακολούθησαν τα ντοκιματέρ, τα υπέροχα και πολύ προσεγμένα γυρισμένα παρασκήνια στην πορεία προς το ΑΕΤ το πρωτάθλημα, αλλά ακόμα και στην περσινή αποτυχημένη χρονιά, θα είδαν ότι τεράστιο ρόλο παίζει το πόσο καλά γνωρίζονται μεταξύ τους οι παίχτες, το... εγώ δεν λέω να είναι όλοι κολλητοί μεταξύ τους, όμως τι να πει τώρα ας πούμε ο Κρέσπο με το Βαρέλα, ο Βαρέλα με το Μάτος. Τι, δηλαδή μεταξύ τους αυτοί χρειάζεται να πουν κάτι μέσα στο γήπεδο. Καταρχήν γνωρίζονται, έχουν βιώσει τέτοια πράγματα μαζί που τους δένουν εσαΐ παντοτινά. Ποδοσφαιρικά, πνευματικά, ψυχολογικά, οικογενειακά, από κάθε άποψη αυτά που έχουν βιώσει εδώ. Δεν μπορούν να περιγραφούν με λόγια. Οι καινούργοι λοιπόν που ήρθαν, γι' αυτό και λέω ότι ο ρόλος των παλαιών, και θέλω να οδηγηθώ στο θέμα των καινούριων αρχηγών, γι' αυτό ξεκίνησε αυτή την κουβέντα, ο ρόλος λοιπόν του Κρέσπο, του Μάτος, του Βαρέλα, του Γιαννούλη, του Ελκαντουρί, των πέντε νέων αρχηγών μας, δεν είναι μόνο να βγάλουν την ομάδα τη δύσκολη θέση μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να δημιουργήσουν, να κόψουν, να κάνουν τάκλι, να σκοράρουν, να σεντράρουν. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι τους καινούριους να τους ενσωματώσουν στην οικογένεια. Να τους μιλήσουν για το τι ισχύει σε αυτόν εδώ τον τόσο ιδιαίτερο σύλλογο. Πόσο μεγάλο ρόλο παίζει το συνέστημα, πόσο μεγάλο ρόλο παίζει η θετική ενέργεια, το πάθος, η τρέλα, τι σημαίνει πάω. Ο Πέλκας δεν είναι πια εδώ. Παρεπιπτόντως, ας τελειώνουμε. Αντρέ, ΠΑΟΚ, ας το τελειώνουμε αυτό το θέμα. Γιατί βλέπω πάλι ότι καθυστερούμε. Μην έχουμε πάλι, δηλαδή, πραγματικά θα είναι ξανά πίσω γύρισμα. Ας τελειώνουμε, γιατί χθες βγήκαν οι πέντε αρχηγοί και δεν είναι μέσω Βιερίνη, γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει το θέμα. Δεν ξέρω κάτι, δεν έχω κάποια πληροφορία, αλλά... πάλι κολλήσαμε σε κάτι. Πιστεύω τώρα πάει σε καμιά συμμετοχή, σε κανένα αυτό. Δηλαδή πάλι τώρα δόθηκαν οι εξηγήσεις, μπήκε νερό στο κρασί, έγιναν φαντάζομαι κουβέντες πολύ, όχι φαντάζομαι, ξέρω ότι έγιναν κουβέντες πολύ ωραίες και με τον Ιβάν και με τον προπονητή και με τον τεχνικό διευθυντή και όλα είναι έτοιμα. Και σήμερα... το ημερολόγιο λέει 21. Τι περιμένουμε την εσχάτη ώρα. Αύριο έχουμε μάτς ευρωπαϊκό. Τελειώνεται με αυτό. Τελειώνεται αυτό το πράγμα πραγματικά. Όχι κούρασε. Όχι σύρθηκε μήνες. Όχι ταλαιπώρησε τον οργανισμό και την οικογένεια. Ούτε μπαίνω τώρα να εξετάσω ποιος, τι, γιατί, από πού, ποιος φταίει, τι φταίει. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Αλλά πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Τελειώνεται. Τελειώνεται. Γυρίζω ξανά λοιπόν στους αρχηγούς. Έχω περιγράψει και άλλες φορές το περιστατικό, τη συνέντευξη του μία από τις συνεντεύξεις του ενός, αν όχι ο κορυφαίος όλων των εποχών, ο Diego Armando Maradona, που περιγράφοντας στιγμές διάφορες από τη σταδιοδρομία του, την τεράστια καριέρα του, έλεγε ότι πολλές φορές μετά τα παιχνίδια μου παίρναν τη φανέλα, μου παίρναν τις κάλτσες, τα παπούτσια, μου παίρναν το σορτσάκι, μου παίρναν και τα βρακιά, ρε παιδί μου. Τι ωραία, λε, πώς γεμίζει το στόμα σου, ρε παιδί μου. Μα είναι κάτι λέξεις. Βρακιά δεν είναι. Δηλαδή, δεν γεμίζει το στόμα σου. Εγώ γραμμένο το βλέπω στη λαϊκή που λέει 5 βρακιά, 3 ευρώ. Που τα βάζουν στην ακτίνα, ας πούμε, μέσα στο στρόγγυλο για να φαίνεται το βρακί, να φαίνεται δηλαδή αν είναι κόφτης, αν είναι το ανάποδο σήμα της Mercedes, αν είναι 3 τέταρτα βρακί, τσιμπεθέρας, αν είναι τι είναι τέλος πάντων, καραβόπανο, τι είναι, ρε παιδί, μυστήριο, μισθοφέγγαρο, τι στον μπίπι πίνε. Ξαναγυρίζω λοιπόν γιατί το χάσα. Μπήκα στο χωματόδρομο.
Λέει λοιπόν ο Μαραντόνα, μου παίρναν και τα βρακιά. Σίγουρα θα έχετε δει φωτογραφίες που ο Μαραντόνα είναι μόνο με το σλιπάκι και όχι μποξεράκι, με το σόβακο. Αυτό που έχει μπροστά του και μια τρύπα να πούμε για να βγαίνει ο Λεβέντης και να κάνει τη δουλειά του. Αυτό το παραδοσιακό, το σόβρακο αυτό. Ποτέ δεν θα το δείτε σε καμία φωτογραφία, ακόμα εκεί που είναι τσίτσιδος, να μην φέρει το πανί του αρχηγού στο μπράτσο. Και το είχε πει κιόλας, όλα τα δίνεις, το περιβραχιόνιο δεν βγαίνει από το μπράτσο. Δείτε λίγο σήμερα που σας το είπα, πατήστε Diego Maradona στο Google και μπείτε να δείτε. Αν βρείτε έστω και μία φωτογραφία που ο Maradona είναι, του έχουν πάρει τα πάντα και λείπει και τον περιβραχιόν από το χέρι, σημαίνει ότι δεν ήταν ακόμα αρχηγός στην Νάπολη. Ότι πιθανόν να ήταν κάποιος παλαιότερος πριν πάρει τον περιβραχιόνιο. Από τη στιγμή που έγινε αρχηγός και στην Εθνική Αργεντινής, αλλά και στην Νάπολη, ποτέ δεν βγήκε το πανί από τον μπράτσο. Δεν είναι απλά ένα κομμάτι ύφασμα. Ο Πέλκας που όταν το πρωτοφόρεσε, ξέσπασε σε κλάματα και το φιλούσε, ήξερε τι σημαίνει. Ναι, το έχουν φορέσει και κάτι περαστικοί και περίεργοι και κακώς σε βάθος χρόνου. Το έχουν φορέσει όμως και τεράστιες προσωπικότητες. Μην αρχίσω να παριθμώ τώρα. Το πανί αυτό λοιπόν στον μπράτσο σημαίνει πράγματα. Σημαίνει ότι γνωρίζεις το παρελθόν του συλλόγου, την ιδιοσυγκρασία του, ότι έχεις φάει με το κουτάλι εδώ τις καλές αλλά και τις δύσκολες και ότι σε σένα έχουν μεταφέρει, σε σένα έχουν δώσει αυτό το μεγάλο βάρος. Εσύ έχεις επομιστεί αυτή την τεράστια ευθύνη να πιάσεις τον Μουρκ και να του πεις έλα εδώ, έλα εδώ Θωμά, έλα εδώ Στεφανάκο, έλα και εσύ Σβάπ, έλατε εδώ, πάμε ένα βράδυ να φάμε έξω. Εγώ που είμαι ο Κρέσπο, εγώ που είμαι ο Βαρέλα, εγώ που είμαι ο Μάτος, βεβαίως και ο Γιαννούλης μέσα, σαν Έλληνας, μπορεί να μην είναι 15 χρόνια εδώ, αλλά είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει τώρα από Έλληνα στο ρόστερ μου. Ό,τι καλύτερο. Μέσα και ο Ελκαντουρί, το κέρδισε και αυτό το δικαίωμα. Γιατί ποτέ δεν δημιούργησε προβλήματα, πάντοτε ήταν ασχέτως αν δεν έχει προσφέρει τα προηγούμενα χρόνια. Γνωρίζει όμως και αυτός πολύ καλά τι είναι η ομάδα. Οφείλουν αυτοί λοιπόν να πιάσουν και να μιλήσουν με τους φρέσκους, με τους καινούριους. Με τον Ζίφκοβιτς του Χαραλάμπους, με τον Νοαγέ, με τον Ινούα, με τον Τσόλακ. Να μιλήσουν με τους φρέσκους, με τον Σβάμπ και με τον Μουρκ και να τους πούνε ελάτε εδώ παιδιά, ξέρουμε ότι πιθανόν στη ζωή σας να μην έχετε παίξει σε μία ομάδα μόνο, βεβαίως. Εδώ λοιπόν ισχύει αυτό. Εδώ αυτός ο κόσμος που τώρα δεν μπορεί να έρθει και να κάνει λάβα το γήπεδο, ζει και αναπνέει. Εδώ αυτή η ομάδα δημιουργήθηκε από αυτούς τους ανθρώπους. Έφυγαν έτσι από τα σπίτια τους, από τα σχολεία τους, από τις εκκλησίες τους, από τα στέκια τους. Έχασαν ανθρώπους στον δρόμο. Δεν κατάφεραν όλοι να έρθουν σε αυτή εδώ τη μάνα γη και να ξεκινήσουν από την αρχή τις ζωές τους. Αυτός λοιπόν ο σύλλογος δεν ιδρύθηκε από κάποιους να πούμε μποέμιδες, φλόρους, με φορεμένα σταυρωτά πουλοβεράκια σε κάποια λέσχη γκολφ, ανάμεσα σε βελούδα, σε σαμπάνιες, σε μπελβεντέρε, σε κάποιο χιονοδρομικό κέντρο. Έχει πολύ ξεριζωμό μέσα, έχει πολύ πόνο και αυτά τα πράγματα έχουν περάσει ακόμα και από τότε μετά το 1926 μέσα στο πετσί, ακόμα και αυτού του πιτσιρικά που είναι 16 χρονών και καλά καλά δεν έχει ζήσει πράγματα στη ζωή του, αλλά γνωρίζει όμως γιατί του έχει πει ο πατέρας του, του έχει πει ο παππούς του, του έχει πει ο μεγάλος αδερφός του, του έχει πει η ίδια η ομάδα πράγματα για το τι είναι αυτός ο σύλλογος. Δεν είναι 22 τύποι κυνηγάνε ένα πετσί. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι χαμένες ζωές που έφυγαν και το τελευταίο πράγμα πιθανόν που να πέρασε από το μυαλό τους είναι η Παοκάρα. Είναι άνθρωποι που έκλεισε ο κύκλος ζωής τους και δεν πρόλαβαν να δουν τον ΠΑΟΚ να προκόβει, να στέφεται αίτητος πρωταθλητής, να παίρνει αυτά τα ντάμπλ. Είναι οι παππούδες μας και οι πατεράδες μας. Είναι οι συντριβανείς οι αυτοί που μας έδωσαν τη σκυτάλη. Μιλήστε. Τα ξέρουν βεβαίως. Γι' αυτό λέω να τελειώσει και ο Αντρέ που το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Και
και μαζί με αυτούς οι οποίοι στα μάτια μου δεν είναι πλέον ξένοι. Τι, δηλαδή ο Κρέσπο, το θεωρείτε στον Κρέσπο που γεννιέται το μωρό του και το παίρνει στην αγκαλιά να το βάλει μέσα στο νεό, ναό να πάρει το βάφτισμα του πυρός από την Τούμπα, τον θεωρείτε ξένο? Εγώ δεν μπορώ να τον νιώσω σαν ξένο. Δεν μπορώ να τον νιώσω. Δηλαδή ο Βαρέλα που έκλαιγε σαν μικρό παιδί μαζί με το γιο του, τι θα τον πει, ξένο θα τον πει? Θα μου πεις όταν ήρθε η ώρα της διαπραγματεύσης μας έβγαλε την ψυχή. Αέτερον εκάτερον. Θέλω να πω όμως ότι αυτά τα παιδιά, ο Μάτος τι να πεις τώρα. Που μπήκε προχθές ο Μάτος, ο 34χρονος Μάτος και πετούσε πάλι φλόγες. Το βλέμμα του, η τρέλα αυτή. Μην πάμε τώρα πάλι στο μπάτς με την Κράσο, θα χαλαστούμε κάθε φορά, κάθε φορά που το σκέφτομαι. Μου γυρίζει λίγο το μυαλό. Λέω λοιπόν, ο αρχηγός τεράστια υπόθεση σε μία ομάδα. Πολλό μάλλον δε σε αυτήν εδώ την ομάδα. Και ακόμα περισσότερο αυτή την εποχή που δεν μπορεί να μπει μέσα ο Μουρκ ή ο Σβάμπ ή ο Νινούα ή ο Ζίφκοβιτς και να δει τη λάβα. Να του τρυπήσει η αρχή ΠΑΟΚ το αυτή. Να γεμίσει το πνευμόνι του με παοκτσίδικο αέρα. Να γιγατωθεί, να νιώσει ότι τα καμπανέλια του είναι 200 κιλά πατώντας το κουρτάρι της Τούμπας και να πει ποιοι είστε εσείς ρε που ήρθατε εδώ να με κερδίσετε. Δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Βλέπουν οι παίχτες βιντεάκια, κατάλαβαν λίγο στις πορείες που έγιναν πριν τα μάτς στα ευρωπαϊκά έξω από το Μακεδονία Παλάς. Βλέπουν ότι όπου και να πάνε στο φούρνο, στο βενζινάδικο, στο ψιλικατζίδικο, στο εστιατόριο, πάντα θα υπάρχει ένα το άντερε! Άντερε Σβάμπ! Άντερε Μουρκ! Άντερε Νινούα! Έλα ρε Ζίφκοβιτς! Έλα ρε Παοκάρα! Μην πείστε τους αυτό, εκείνο, το άλλο αυτό! Αυτό το πράγμα σε αυτή την ευλογημένη γωνιά του πλανήτη, γιατί παίζει τεράστιο ρόλο πως είναι η ζωή τώρα παρά τις δυσκολίες, παρά την πανδημία, σε αυτή την τόσο υπέροχη γωνιά του πλανήτη που στα 5 μέτρα είναι η Χαλκιδική, είναι η Πιερία, είναι έτσι η ζωή τους όμορφη φτιαγμένη. Και κάποια στιγμή λοιπόν όταν θα γκριζάνουν τα μαλλιά τους, θα γυρίσουν πίσω στον χρόνο και θα πούνε τι ευλογία που ήμουνα εκεί. Που υπήρξα μέλος αυτής της οικογένειας. Ρωτήστε το Λίνο, τον Μουσλίμοβιτς, τον Κοντρέρας. Ρωτήστε τον Γκαρσία. Ρωτήστε τον Κουερίνο. Ρωτήστε αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν, που δεν γνώριζαν τι είναι κάποια στιγμή αυτή εδώ η γωνιά του κόσμου. Και τώρα άμα τους κόψεις το χέρι θα βγει ασπρόμαυρο αίμα. Κλαίνω όταν μιλάνε για τον ΠΑΟΚ. Έβαλε και τον Κοντρέρα μέσα που μας την έκανε την κουτσουκέλα. Αλλά τέλος πάντων. Τελειώνω. Πάω διάλειμμα. Αρχηγός. Ευθύνη. Μεγάλη. Όχι μόνο αγωνιστικά. Και εξωαγωνιστικά. Δείτε πώς συμπεριφέρθηκε τα τελευταία χρόνια και πόσο καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο Αντρέ σαν αρχηγός. Μέσα και έξω. Άρα έχετε ευθύνη πολλαπλή. Εσείς που η ομάδα, που ο προπονητής, που η διοίκηση, που το επιτελείο σας ανέθεσε την αρχηγία. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Υπενθυμίζουμε Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Εξαιρετικά πράγματα. Σε έναν υπέροχο χώρο. Πολύ όμορφα ρυθμισμένο και έναν χώρο με το πρωτόκολλο, με απόλυτη ασφάλεια και με υπαίθριους χώρους και με πολλά δώρα, με πολλές εκπλήξεις. Εδώ δύο βήματα έξω από την πόλη μας, στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, που ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσει και το θέατρο Βεργίνα να ανοίξει τις πύλες του, να φύγει αυτό το βάσανο και να κάνουμε και εκεί παοξίδικα βράδια υπέροχα όπως έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Όλες αυτές τις στιγμές φοβερές και να έρθουν και τα live και τα προγράμματα και όλα. Πάμε διάλειμμα. Και επιστρέφουμε, ανοίξουμε γραμμούλες, 2310-287-888, αναβοσβήνουν ήδη τα λαμπιόνια, να μιλήσουμε live όπως το κάνουμε κάθε μέρα εδώ και να συζητήσουμε και για τον αυριανό αγώνα. Καμία υποτίμηση της διοργάνωσης μέσα από το Europa League. Θα γράψουμε πάλι ωραίες στιγμές ιστορίας, δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα αύριο, για πολλούς λόγους θα μας δώσει όθηση και για το πρωτάθλημα. Μια καλή εμφάνιση, μια άνετη νίκη απέναντι στην Ομόνια. Δεν υποτιμούμε την κυπριακή ομάδα, όμως ο σωστός, ο σοβαρός, ο στιβαρός, ο αποφασισμένος ΠΑΟΚ, αυτός που είδαμε στα παιχνίδια
Τα ευρωπαϊκά φέτος δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Διάλειμμα Τούμπερ και επιστρέφω! Α! Ναι! Ζουμουσού λέμε. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Τι ζούμε τις στιγμές με όλο μας το είναι, με αισιοδοξία, με χαμόγελο στα χείλη, με πίστη, με τρέλα. Δεν μας πέφτει με τίποτα! Το πάθος, η ενέργεια, η τρέλα, η αισιοδοξία. Το φωνάζουμε προς πάσα κατεύθυνση. Έρχομαι τώρα στις γραμμές. Πελάτησα την έχει κάνει Manchester United την Παρί. Δεν είμαι Manchester United, αλλά να το πούμε αυτό. Ρε Νεϊμάρ. Τρίμπαλο η Λάτσιο την Dortmund με το Giro Immobile που είχε περάσει από την Dortmund και το κρατούσε μανιάτικο, παρότι δεν είναι από τη Μάνη, γιατί τον είχαν υποτιμήσει εκεί, δεν τον πίστεψαν ποτέ τον Immobile. Τους επαστέλωσε. Πεντάρα η Μπαρτσελώνα. Δεν ξέρω αν ο Κούμαν θα αλλάξει λίγο την κατάσταση. Αυτά. Να πω ότι πριν πάμε στις γραμμές, έρχομαι αμέσως γιατί το έχω δύο μέρες τώρα. Υπάρχει είδηση από τη Βραζιλία όπου συνέβη το εξής. Γερουσιαστής. Και μάλιστα γερουσιαστής, ο οποίος, τέλος πάντων, ο Βραζιλιάνος γερουσιαστής Σίκο Ροντρίγκες. Σίκο Ροντρίγκες. Πιάστηκε από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης των αρχών σχετικά με την κακοδιαχείριση πόρων που προοριζόταν για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Πιάστηκε λοιπόν ο συγκεκριμένος στην πολιτεία Ροράιμα στη γερουσία της Βραζιλίας να προσπαθεί να κλέψει λεφτά και τα είχε βάλει, τα είχε χώσει, λέει, στα οπίσθια του. Το πραγματικά δηλαδή μένει σαν να προσπάθησε ο άνθρωπος, τα άκρυψε, λέει, στο... Δηλαδή, αυτό που πού να τα βάλω τα λεφτά, βάλτε αυτό. Αυτός το έκανε πράξη, ρε παιδιά. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Το έκανε πράξη. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά. Πάμε, πάμε γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. 23, μην παίρνετε 23, μην παίρνετε. Χθες, παιδιά, αλήθεια πήγα να πνιγώ. Λένε, λέει, το έκανες, λέει, πλάκα. Τι πλάκα. Τι πλάκα. Σήκωσα τον ελληνικό, δεν πήρα χαμπάρι ότι είμαστε στο τέλος, ήπια όλο το κατακάθι και μου φράξε το λαιμό, δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Γι' αυτό είπα, παιδιά, γεια σας, για πάντα, και έβαλα τα χαλιά. Κανονικά πνιγήκαμε χθες. Βάλε ένα ακούσιμο χθες που πνίγηκες. Ωραίο ηχητικό, ε. Πάμε, πάμε γραμμές, να μην περιμένετε. Καλημέρα σας, ναι. Να πίνεις καπουτσίνο, ρε φίλε, που δεν έχει κάνει. Βέβαια, τέτοια. Ένα φρέτο καπουτσίνο λάτε με δύο στρόγγυλα παγάκια, με σπαστό καλαμάκι και ομπρελίτσα. Ελάτε να πιείτε λάτε. Ελληνικάρα, ελληνικάρα! Ή φραπέ. Ένα τα δύο, δεν είναι. Είμαστε παιδιά λαϊκά, δεν είναι. Καλημέρα σας. Θοδωρή μου, καλημέρα σας. Καλημέρα. Έχεις αδειάσει άλλους τρεις, θέλω να σου πω. Με έναν ελιγμό πάρα πολύ όμορφο. Και σε ακούμε. Εάν δεις εχθές τους ελιγμούς που έκανε η κυρία Γιώτα στη Μητροπόλεως, πήγε να μου ρίξει το τηλέφωνο κάτω. Μόλις είδε τον Πετρουλάκη, πήγα να πω. Άιντε, τον Πασχαλάκη. Ο Πασχαλάκης, θα φωνάζει. Πασχαλάκης, δεν τον είχα δει εγώ το μεταξύ. Να πω ότι είναι κανένα κοντούλη. Ναι, ναι, ένας κοντός εκεί, 97. Τι απλό παιδί, ρε, που στην κατευθείαν μου είναι. Ναι, θα του λέω, έχει αδυναμία. Ούτε καν δεύτερη σκέψη δεν υπήρχε. Δεν το συζητώ. Εγώ έχω πει στην αιμοδοσία. Στην αιμοδοσία. Και στην αιμοδοσία. Βέβαια. Και στην αιμοδοσία μας θυμάσαι. Μας είμαι ο ίδιος, ευχαριστώ. Και στην αιμοδοσία μας ήρθε να δώσει αίμα και τα λοιπά. Δεν το συζητάμε. Έτσι. Ήρθε και στην αιμοδοσία, λέω, το θυμάμαι. Απλά δεν την. Τη σεζόν που πέρασε, την έχασε τη θέση του. Διότι δεν έδειξε τη σταθερότητα που είχε πρόπερση. Έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι. Πρέπει να δουλέψει, πρέπει να είναι σοβαρός. Εδώ είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Η θέση του τερματοφύλακα στον ΠΑΟ. Οι απαιτήσεις είναι πολύ ψηλές. Εγώ ακόμα πολύ και ψηλές. Όταν πέφτουν όλοι επάνω να το φάνε μετά τα λάθη, λέω ένα πράγμα. Βεβαίως λάθος έκανες. Τη συγκέντρωσή σου, κοίταξε να έχεις το μυαλό σου, το ποδόσφαιρο κτλ. Αλλά δεν ξεχνάω ποτέ, είναι ο τερματοφύλακας του ΑΕΤ του πρωταθλήματος. Τέλος. Αυτό δεν το ξεχνάμε. Αυτό ποτέ. Δεν ποτέ. Αλλάζει. Δεν αλλάζει. Το γουστάρω. Δεν αλλάζει, όχι. Ρε παιδί μου. Δεν αλλάζει, όχι τώρα που δεν παίζει. Δεν αλλάζει όταν δεν θα παίζει κανονικά. Ακριβώς. Δηλαδή το συμπαθεί, δεν το συμπαθεί. Το γουστάρει, δεν το γουστάρει. Εγώ δεν λέω ότι είναι ο καλύτερο τερματοφύλακα που είχαμε ποτέ. Έχει τι αδυναμίες του, έχει τα σκαμπανεβάσματα, έχει εκείνα τα σκοτεινιάσματα, τα blackout που παθαίνει και λες όχι τώρα, δεν μπορεί να αντέδρασε. Έτσι έχει χίλια ελαττώματα. Δεν ξεγράφει ότι αυτό. Και μάλιστα όχι απλά αυτός ήταν εκεί, το. Όχι μόνο το σήκωσε, αλλά είχε καθοριστική συμβολή προχωρά, σε αυτό το αίτητο. Αυτό δεν ξεγράφει.
Τέλος, να είμαστε ωραίοι. Να είμαστε ωραίοι. Για πες λοιπόν, πώς το πει, τι είπε η κυρία σου, τρελάθηκε, είδα τη φωτογραφία εκεί, ε. Είναι, είμαστε σε φάση που τις μαθαίνουμε σιγά σιγά, ναι, ναι, τώρα μαθαίνουμε τον πίσες, ναι. Ναι. Λέω, είναι αυτός με την αφάνα, με την αφήνα, έτσι, ναι. Έτσι, ε. Προχωράει, τα μαθήματα είναι εντατικά και προχωράει. Εντάξει. Φροντιστήριο, λοιπόν, φροντιστήριο. Ναι. Τώρα για το θέμα του αρχηγού. Ναι. Πιστεύω το Περιβραχιώνιο, φίλε, άλλαξε μπράτσο. Ναι. Άλλαξε μπράτσο. Δύσκολα θα πάει εκεί που ήταν. Ακόμα και αν επιστρέψει, λες. Ακόμα και αν επιστρέψει, εγώ πιστεύω. Πιστεύω ότι οι αρχηγοί βγήκανε. Ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Εντάξει, τώρα, δεν το ξέρω. Αν υπάρχει καμιά περίπτωση να πάει σαν έκτος, εγώ έτσι πιστεύω. Δεν το ξέρω. Έτσι πιστεύω. Πιστεύεις δηλαδή με τον Αντρέ στην ομάδα δεν θα είναι στους αρχηγούς? Εγώ προσωπική μου άποψη, γιατί βγήκαν οι αρχηγοί, είναι Κρέσπο, Βαρέλα, Μάτος, Καντουρί και Γιαννούλης. Δεν μπορώ, δεν το ξέρω. Ναι, τώρα που το λες, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα είναι ο Βιερίνια μέσα στον αγωνιστικό χώρο και θα φοράει άλλο στο Περιβραχιόνιο. Όχι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και σαν αλλαγή να μπει ακόμα. Ναι. Θα δείξει εγώ. Ναι. Δεν το ξέρω. Από ό,τι καταλαβαίνω, εφόσον βγήκαν τα πέντε τα ονόματα. Δεν το ξέρω. Εκτός κι αν ο ίδιος ο Αντρέ πει, παιδιά, εγώ έχασα την προετοιμασία, ήρθα αργότερα, δεν χρειάζεται να φοράω το πανί στο χέρι. Θα δώσω όλη μου. Αν τελικά, γιατί ακόμα και σήμερα που μιλάμε, δεν ακόμα έχει επιστρέψει μιλάμε, ακόμα. Δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έχει επιστρέψει ακόμα. Φτάσαμε δηλαδή 28η μεθαύριο, Αγίου Δημητρίου 26, και ακόμα δεν η ιστορία. Εκείνος από την άλλη πλευρά, εκείνος που πρέπει να επιστρέψει, φίλε, άμεσα, χθες, είναι ο αντικαταστάτης του Μίσιτς. Ναι. Χθες. Να έρθει εχθές. Ναι. Στα χαφ. Είναι παίκτης. Είναι παίκτης που έδινε πολλά στην ομάδα. Φυσικά. Που θα λείψει από την ομάδα. Φυσικά. Πάρα πολύ. Φυσικά. 100%. Πάρα πολύ. 100%. Τα μυαλό Μίσιτς. Δεν ξέρω αν το είχαν υπολογίσει, γιατί στη συνέντευξη τύπου ο Ρέμπε δεν έδειξε ότι είχε στο μυαλό του ότι ήθελε να φύγει ο Κροάτης. Έτσι, ακριβώς. Δεν έδειξε. Απλά αυτό που είπα και χθες και θα μου το επιτρέψετε, με πολύ πολύ προσοχή προσεγγίζουμε την ιστορία. Κάπου διάβασα τώρα ένας Κροάτης, είπε θα παίξει την Κυριακή, λέει. Ένας δημοσιογράφος. Θα παίξει την Κυριακή. Μακάρι το παιδί. Θα παίξει την Κυριακή. Ο Μίσιτς λέει μπορεί να παίξει, λέει, την Κυριακή. Δηλαδή δεν γνωρίζουν τι είχε ο Μίσιτς. Αυτή την απορία έχω. Γνώριζαν τι έχει ο Μίσιτς, γνωρίζουν καλά. Το θέμα είναι από τι περιπέτεια. Αυτό μας ενδιαφέρει, ρε παιδιά. Το είπα και χθες. Ας είσαι εσύ υγιής, να χαίρεσαι την οικογένειά σου, το παιδάκι σου και από εκεί και πέρα, φίλε. Άξι. Απλά το κενό στα χαφ που λες, ούτως ή άλλως είχαμε εκεί. Τεράστιο. Δεν ξέρω αν θα επιστρατευτεί. Δεν ξέρω αν μπει ο Τσιγκάρας, ας πούμε, και μας δείξει αυτά που έδειξε ο Τζόλης και ο Μιχαηλίδης. Το εύχομαι με όλα μου το είναι, θέλω να σου πω. Μακάρι. Και οι πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό ταλέντο. Μακάρι. Έτσι. Ή να γυρίσει ο Ντούγκλας, ο Αυγούστος, και να δούμε τον Αύγουστο, ας πούμε, και να είναι πραγματικά στα χάφ ένας παίκτης που θα... Αυτό, έτσι. Αυτό, μακάρι. Όλοι το θέλουν αυτό. Γιατί από τον Εσίτη... Έτσι που μπορεί παράπονο να μην έχουμε, αλλά δεν περιμένω από τον Εσίτη εκεί στη δημιουργία. Έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Είναι καθαρά ένα στίχος που πέφτει να πάνω και απλά... Είναι για συγκεκριμένα παιχνίδια που δεν έχω κανένα θέμα με το παιδί. Κομμάτο είναι. Αυτό εγώ τον έχω ονομάσει κομμάτο. Ρε παιδί μου, είναι έτσι. Το παιδί επίσης ποτέ δεν βγήκε να πει ότι εγώ είμαι κάτι άλλο. Είμαι ο Πάμπλο Γκαρσία, ας πούμε. Μα ξέρει και ο ίδιος δυνατότητες του, εσύ. Ναι, δεν βγήκε ποτέ να το πει. Το ότι τον μοσχοπληρώσαμε βέβαια και 3 εκατομμύρια είναι μια άλλη ιστορία πάνω στην τούρλα της ανάγκης. Έτσι, δηλαδή τώρα. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Απλά έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν χρειάζεται να είσαι προπονητής ή να έχεις διπλώματα, Θοδωρή μου. Το βλέπουμε. Αυτό παιδί είναι για συγκεκριμένα μάτς με πολύ δυνατό αντίπαλο που δέχεσαι πίεση, που είναι όντως κυματοθράφστης, είναι ένα εξάρι. Έτσι. Στοιχηματίζω ότι περιμένει ο κύριος Γιώργος στην γραμμή και θα μας βρήσει. Γεια σου, Θοδωρή μου! Σε φιλό! Σε φιλό! Ζουμουσού, ζουμουσού. Τι είναι το ζουμουσού, λέει η Αγγελική. Αγγελικούλα μου, καλώς ήρθες στην παρέα. Λοιπόν, δεν τα διαβάζω αυτά, αφού δεν θες να τα διαβάσω. Σε ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ για αυτά που γράφεις. Λοιπόν, έχω πει το μεγαλύτερο παράσημο. Αν έχω καταφέρει αυτό που λες, να έχω
καινούριους να έχω. Τότε είναι μεγάλη υπόθεση για μένα. Μεγάλη υπόθεση. Πάμε εδώ. Ναι, γεια σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον. Καλώς την Κολομπά που είναι χώρα, την τιμημένη. Την τιμημένη. να ξέρεις ότι εμείς στη χώρα μας, Κωστή, έχουμε αντιπολίτευση. Ναι, κανονικά. Εδώ στην καταπληκτική αυτή χώρα η μόνη που κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση είναι η ίδια κυβέρνηση. Λέει, και αυτό πιστεύω ότι επειδή βαριούνται, γιατί σου λέει με αυτούς τους μακάκες λέει, που έχουμε μπλέξει τους αντιπολιτευόμενους και επειδή έχουμε ταΐσει και όλα τα μίντια κτλ. Οπότε δεν πρόκειται να μιλήσει κανένας, ό,τι και αν κάνουμε θα τα βρουν καλά. Ακριβώς. Κωστή, μήπως ξέρεις αν οι μάσκες αλεξίπτωτα ράφτηκαν, ρε παιδί μου. Τι έγινε, ρε παιδιά, εκεί με τις παιδιά, τι ράβετε. Κουστούμια για γάμο βασιλικό να ράβατε. Επιστεύω σε ένα μήνα τι λες εσύ θα είχαν ραφτεί. Υπάρχει άμα τα ράβουνε με τα το με ανέκδοτο ευρώ. Λέει, γυναίκα, βάλαμε αόρα στο μπαλκόνι. Όχι, λέει, κρέμασα, έπλυνα τη μάσκα του παιδιού. Τη μάσκα, τη μάσκα του παιδιού. Τώρα, εκεί φίλε, να πρόσεξε, εκεί δώσαμε λεφτά. Εγώ, εσύ, φαντάζομαι, πληρώνουμε λεφτά στην εφορία, έτσι, δεν είμαστε black. Λοιπόν, εμείς τις πληρώσαμε, φίλε. Εγώ και εσύ. Λοιπόν, έτσι, και έχει ο καθένας μωρέ, όλα αυτά και έγινε. Εντάξει, μωρέ, τώρα και εσύ. Δεν έφυγε κανένα, δεν έκανε κανένα. Εντάξει. Και δεν είναι το χειρότερο, είναι ότι δεν άλλαξε και τίποτα. Εδώ, Κωστή, καλό είναι η εκπομπή βεβαίως και είναι μια εκπομπή που θέλει να κάνει τον κόσμο να διασκεδάζει. Αλλά αυτό που ετοιμάζεται, φίλε, στα εργασιακά, δεν θα έχει προηγούμενο. Δηλαδή μιλάμε για ισοπαίδωση όλων των δικαιωμάτων των ανθρώπων. Δηλαδή βρήκαμε την πανδημία τώρα που ο κόσμος είναι καταρακωμένος, τον έχουμε θα πατήσουμε λιώσει, εκεί να πάνω. Τον πατήσουμε και μια στον αυχένα, να το λιώσουμε, έτσι. Ναι, αν δεν πεθάνει από, δηλαδή, από την πανδημία, να πεθάνει από τη φτώχεια, ας πούμε. Να λιποθυμάνε τα παιδιά στα σχολεία. Η Ελλάδα, έτσι πως πάνε τα ξενοδοχεία, αν συνεχίσει αυτό το πράγμα θα φτωχεύσουν τα ξενοδοχεία της Ελλάδος. Άσε με, Χρήστο, θα μαυρίσουμε την ψυχή μας. Άστο, δεν μπορώ. Εντάξει, να. Δεν μπορώ, δηλαδή. Παιδί μου, βγαίνετε χθες, ωραία, κάνετε. Οτιδήποτε. Ήθελε ο Αβγενάκης, όχι ήθελε, το ξέρουμε. Είχε συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό πίσω από το. Κάτω τα τραπέζι. Όπα. Αυτό περίμενε. Υπονοείς, αφήνεις. Εμέσως πλην σαφώς. Πρώτη φορά, παιδί μου, συνέβη ο Ολυμπιακός και ο Αβγενάκης να συμπέσουν οι απόψεις του. Πραγματικά αυτό που λες πραγματικά, I'm falling from the clouds. Υπονοείς λοιπόν ότι υπάρχει διάβλος επικοινωνίας, φανερός ή αφανέρωτος μεταξύ Αβγενάκη. Διάβλος είναι. Λοιπόν, βγαίνει, βγάζουν ανακοίνωση και λέει, ας πούμε, αν θυμάσαι, ότι αν είναι το 10% αλλά με maximum 3.000. Αυτό δεν ανακοίνωσαν. Ναι. Βεβαίως, το 10%. Και ανακοινώνει 3.300 εισιτήρια. Έτοιμα. Ο Ολυμπιακός, παιδιά, πρόλαβε, πούλησε και εισιτήρια, έτσι. Τυχαία, ρε παιδί μου, ήταν έτοιμοι οι άνθρωποι. Τώρα δεν ναι, ξέρω ναι. Να λέτε ότι ο Αβγενάκης το έκανε σε φυτού του να πούμε. Όχι, φίλε, δεν όχι. Αυτό το άνθρωπο. Δεν αλλά υπάρχει. Επειδή όλοι προσπαθούν για να κρατήσουμε στο αλόβητο τον Πρωθυπουργό ότι για όλα φταίει ο Αβγενάκης κτλ. Παιδιά, ο Αβγενάκης είναι εκεί με εντολή του Πρωθυπουργού. Δεν πήγε μόνος του. Δεν είδε φως και μπήκε. Να μην πούμε το όνομα του Πρωθυπουργού. Ξέρουμε ποιον είναι ο Πρωθυπουργού την εντολή. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, θα αφήνουμε έτσι. Εννοείται. Και δεν είναι κακό να έχει κιλά σε αυτή τη ζωή. Δεν μιλάμε για τα κιλά του. Ναι. Τα πάρα μην πολλά. Μας πούνε ότι λέει χθες το βράδυ, το πρωί δεν ξέρανε τα νέα δεδομένα το απόγευμα και τα μάθαν το πρωί. Το ίδιο πρωί τη ημέρα χθες έλεγε ο κύριος Πέτσας ότι. Να σου πω κάτι. Η απόφαση να γυρίζει ο κόσμος στα γήπεδα κτλ. Χρήστο μου, μια πολύ μικρή και γλυκιά δικαίωση για την εκπομπή που ποτέ αυτά τα χρόνια δεν ξέχασε τον Εδεσαίο Παράγοντα. Το ξέρετε οι παλιοί ακροατές. Είναι μόνιμος. Είναι συμπαρουσιαστής. Και δεύτερον, νομίζω ότι εδώ άλλη αγαπημένη ρίση της εκπομπής, η απάντησή μου είναι ίσως και αυτό είναι οριστικό. Βρίσκει. Δηλαδή, πραγματικά βρίσκει την εφαρμογή της. Έρχεται Γάντι, τέτρις. Τέτρις. Κανονικά και με τον νόμο. Λοιπόν, Κωστή μου, επειδή σε αυτό το περιβάλλον, ένα από τα πιο ζωφερά περιβάλλοντα λοιπόν και λόγω της πανδημίας και όλων αυτών που γίνονται, αγωνίζεται η ομάδα μας, παρακαλούμε την ΠΑΕΠΑΟΚ, επειδή δεν ξέρω, ρε παιδί μου, πολλά αυτόν τον κόλπο τώρα το τελευταίο χρόνο διάστημα. Τελειώστε το, ρε παιδιά, με τον Αντελίνο. Πραγματικά. Τελειώστε το, παιδιά. Δηλαδή. Κουράσατε τον κόσμο, δηλαδή φτάνει. Αφού ξέρουμε ότι ο Αντρέ πήγε και στην Εσύμβρια, το ξέρουμε ότι πήγε. Όχι μόνο αυτό, ήταν τρεις ώρες στο σπίτι του προπονητή. Τρεις ώρες. Δεν ξέρω τώρα πού μπορεί να κολλάει πάλι.
Επίσης, ο μάνατζερ, ο μάνατζερ είναι πλάκι, ο γνωστός μάνατζερ ή όχι. Δηλαδή, τον άφησε απ' έξω τον Κουτσολιάκο ή πάλι μπήκε ο Κουτσολιάκος. Δηλαδή, πραγματικά δεν γνωρίζω. Ο Κουτσολιάκος πάντως είναι ο μάνατζερ του Μουρκ Κωστήμου, είναι πλάκι και στην περίπτωση του... είναι σε πολλές ωραία. Περιπτώσεις. Να πούμε, τότε εκεί, εκεί να πούμε, μπράβο λοιπόν εκεί. Δεν έχουμε κανένα θέμα με τον άνθρωπο. Στον δρόμο μα τον δω, δεν τον ξέρω. Ναι, αλλά... λόγω Ρέμπε, έχει πολλές άκρες η Γερμανία ο Κουτσολιάκος. Και δεν μας απασχολούν οι άκρες και οι μέσες του. Χρήστο, αυτό που λες, τελειώνεται με ένα θέμα που μας ταλάνισε πάρα πολύ, γιατί ο συγκεκριμένος δεν είναι ένας ακόμα παίκτης. Έτσι. Δεν είναι απλά ένας παίκτης. Ψυχολογία, μόνο αυτό τη λείπει, εγώ πιστεύω. Ακριβώς. Κάποιες ελλείψεις, έτσι τα είπαμε. Θέλω να δω τη φωτογραφία με την ψηλή ρίγα. Τη φωτογραφία τον Αντρέ με τη φανέλα την καινούρια, με την ψηλή ρίγα. Θέλω να τη δω, να τελειώνουμε, γιατί πραγματικά όλους μας δεν είμαστε αδιάφοροι και κάποια στιγμή ασχολούμαστε την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ το δίωρο. Όλη μέρα και όλη μας η ζωή, καλός ή κακός, είναι έτσι. Μας απασχολεί αυτό το πράγμα. Μας επηρεάζει. Είμαστε εκεί συνέχεια πάνω από τα μαραφέτια για να δούμε τι έγινε. Λοιπόν, έτσι είναι, έτσι έχουμε επιλέξει. Δεν μας ανάγκασε κανένας. Γουστάρουμε. Γουστάρουμε που είναι έτσι, ρε παιδί μου. Γουστάρουμε που είναι έτσι. Δηλαδή, έχω πάει το παιδί στη λογοθεραπεία. Βγαίνει τώρα έξω, να πούμε, η γυναίκα που κάνει στο Θάνο λογοθεραπεία και μου λέει: τι έγινε, Κωστή, με τον Ανδρέ, γιατί ο άντρας μου με έχει ζαλίσει το κεφάλι. Σε ένα περιβάλλον που είναι τελείως. Τι έγινε, λέει. Τι έγινε, γιατί με έχει ζαλίσει. Λοιπόν, του λέω από το πιο απλό πράγμα, ρε παιδί μου. Το πιο απλό. Τελειώνεται το. Τελειώνεται το. Τελειώνεται. Και κάτι τελευταίο, Κωστή μου. Τελικά ο Βραζιλιάνος γερουσιαστής δεν αποδείχθηκε αρκετά κολόφαρδος για να του πέσει τη σύγχυση. Είσαι άλλη. Αυτά τα λεφτά του κόλου τώρα γίνονται αυτά. Πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Λοιπόν, Τελία και Παύλα, Κώστα μου, εμένα αυτή θα είναι υπόψη και δεν πάει να με λέει κανένας ό,τι θέλει. Γεια σου, Μοσχοβίτη μου. Τώρα σε κατάλαβα. Έλα. Ναι. Και αυτό που βλέπω, ας πούμε, και το διαισθάνομαι και όλα, ότι με αυτόν τον άνθρωπο χαίρι που άκουγα θα δει. Τελείωσε. Τελία και Παύλα. Μια ακόμα χαμένη χρονιά. Το υπογράφω και με τα δύο χέρια. Ό,τι σου λέω, για το Βιερίνια, λες. Θα το θυμηθείς πάμε πολλές φορές. Για το Βιερίνια. Δεν τον πιστεύω. Όχι, προς Θεού. Μου διάλυσε την ομάδα για τον προπονητή, με λέω. Όχι, επειδή για το Βιερίνια συζητούσαμε, γι' αυτό να το διευκρινίσουμε. Λες για το Βιερίνια. Ο Βιερίνια δεν έρθει, κόβει στο κομμάτι του ΠΑΟΚ, την ψυχή του ΠΑΟΚ. Αγαπητέ Ιβάν, τον έχεις μαχαιρώσει την καρδιά. Εμείς είμαστε ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αν χάσει αυτό το συνέστημα που έχει, αυτό το μεγαλείο ως σωματείο και ως ιδέα, δεν είναι ΠΑΟΚ. Χωρίς συνέστημα δεν είναι. Είναι κάτι άλλο. Συγγνώμη που απλά επειδή συζητούσαμε μόλις τώρα για το Βιερίνη, γι' αυτό το διευκρινίζω, Μοσχοβίτη μου, για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις. Για τον προπονητή λες λοιπόν. Ναι, ότι δεν πιστεύεις ότι θα δούμε. Εννοείται. Μάλιστα. Κοίταξε, Κωνσταντίνε, χωρίς το Βιερίνια ούτε αίτητο θα είχες, ούτε εντάπτω θα είχες. Από όποιος δει τα παιχνίδια ένα προς ένα, θα καταλάβει ότι η λιονταρίσια ψυχή και αυτό που τους τραβούσε όλους. Δεν το συζητώ. Μοσχοβίτη μου, επειδή είσαι κάθε μέρα εδώ πιστός, ξέρεις ότι ακόμα και τις μέρες τις περίεργες, έβγαινα και έλεγα, μην ακουμπάτε, γιατί ήταν εύκολο το τραγούδι. Άντε ρε που δεν... Ασχέτως που εγώ λέω, έτσι το θυμάστε παιδιά, μπορεί να μερικές φορές να είναι κόντρα σε αυτό που επικρατούσε εκείνες τις μέρες. Είπα, δεν απαξιώνουμε, δεν αποκαθιλώνουμε, δεν κυλιδώνουμε αυτό που έχει κάνει ο άνθρωπος αυτός. Ασχέτως αν δεν τα βρήκε και αν φταίει που δεν τα βρήκε, και είναι άλλο θέμα αυτό μετά. Είτε μείνει είτε φύγει, μόνοι μας ρε παιδιά τις σημαίες, μόνοι μας. Για να επανέλθω λοιπόν στην κουβέντα μας, και ασφαλώς και εγώ το άκουσα με τα αυτιά μου πάμπολες φορές, πολλές φορές, και ευτυχώς ο κόσμος δεν αλλάξει, όπως τουλάχιστον σε μερίδα του κόσμου, ο Βιερίνια έχει τη θέση στην καρδιά μας αυτή που πρέπει να έχει. Εγώ όμως λέω ότι θα πω για μια τεκμηριωμένη άποψη πλέον από ψυχολογίας, από άποψη ψυχολογίας και τεχνικής, ότι η ομάδα όταν φτάνει στα τελειώματα και δεν σπάνε την μπάλα, είναι θέμα προπονητού. Δεν είναι παίκτου. Είναι θέμα προπονητού. Την μπάλα θα τη σπάσει, κύριε Μπίσεσβαρ, με τρεις παίκτες καινούς. Κύριε Πέλκα, που έβγες του, καλό να είσαι, αγόρι μου, και καλή καριέρα να έχεις. Λοιπόν, την μπάλα τη σπάς. Δεν είσαι παίκτης αλλιώς ομάδος. Είσαι για τον εαυτό σου.
Και επειδή αυτό είναι για τον εαυτό του προπονητής, το έχω δει και το διαβάζω για τα μάτια του, δεν βλέπω Χαΐρη. Τέλος, Μοσχοβίτης, τέλος. Εγώ αυτό και θα το λέω ώσπου να περάσει όλοι σαν και τεράτες, στο τέλος πέστε μου, α, Μοσχοβίτη, άλλα λίγες και άλλα γίνανε, Ρώμα είσαι. Μακάρι, με κεφαλαία γράμματα, Κωνσταντίνε, δυστυχώς θα επαληθευτώ. Τέλος, Κωνσταντίνε μου, επομένως το τεχνικό μας μπροστά τα κόλ που δεν μπαίνουν είναι θέμα προπονητή. Όποιοι ξέρουν από μπάλα, τι δεν ξέρουν, ας πάνε λένε τόσο 10 εκατομμύρια στο τώρα παιχνίδι να τα κατά τα παστελώνει. Είναι μία, είναι μία άποψη αυτή. Εγώ θεωρώ ότι μέχρι ενός, ότι ναι, είναι και προπονητή το πώς η ομάδα θα λειτουργήσει και θα φτάσει μπροστά να δημιουργήσει φάσεις, το πώς θα μοιράσουν την μπάλα επιθετική, το πώς θα υπάρξει το σύστημα, αλλά νομίζω ότι είναι και προσωπική ικανότητα εκείνη τη στιγμή, ψυχραιμία, αυτοσυγκέντρωση. Κώστα, δηλαδή... συγγνώμη δε Κωστάκη, συγγνώμη δε Κώστα, προπονητή για δάσκαλο, με συγχωρείς αγόρι μου, είναι δάσκαλος. Βλέπει, δεν σπάει την μπάλα, εκεί τώρα το τρεπκάζεις έξω, να τη σακουλευτεί. Ναι. Και αυτό έχει γίνει λίγες φορές. Ναι. Κατάλαβες. Ούκο λίγες φορές. Είναι δυνατόν. Νομίζω όμως, Μοσχοβίτη μου, αν μου επιτρέπεις, ότι ούτε θέλω να κάνω συνήγορο κανένας, έτσι. Και ξέρεις πόσο σκληρή κριτική άσκησα πέρυσι στον συγκεκριμένο άνθρωπο, αλλά νομίζω ότι κάπου είναι στη μέση. Δηλαδή, δεν μπορεί να φταίει μόνο ο προπονητής άμα δεν μπορεί να βάλει την μπάλα επιθετικός μέσα. Δεν μπορεί να φταίει μόνο ο επιθετικός, γιατί δεν είναι. Δεν μιλάμε τώρα για. Αν του πει βαράμα την έσπαγε στο σαστέντερ φόρε και δεν την έκανε μέσα, θα ήταν κόλλια, δεν θα ήταν. Ναι, μπορεί ο άλλος να σου πει ότι. Εκεί τώρα δεν ξέρω αν το πει σαστέντερ. Ναι, μπορεί να σου πει. Τι του διδάσκει, Φερέιρα, τι του διδάσκει. Μπορεί να σου πει ο άλλος ότι. Πάμε την μπάλα, κανόνα ένα, ρώτα ό,τι να θέλει. Ναι. Αυτό όχι, τώρα, δηλαδή, να σου πω κάτι, ο Μπίσες Βαρέ στα 32 ναι. του περίμενε τον Φερέιρα τώρα να του πει ότι πρέπει να τη σπάσει. Δεν πρέπει να το ξέρει αυτό. Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ μαζί σου. Αλλά δεν πρέπει να το ξέρει. Ότι... κάθε μέρα τους αλές για να το έχω στο μυαλό τους. Κατάλαβες τι την ώρα μπορεί να την περάσει. Ενώ το πυρηνείς κάθε μέρα τους κάνεις τα σεμινάρια και τα αντίστοιχα αντιτάγματα, εκεί την ώρα το έχει στο μυαλό του ότι πρέπει να σπάσει την μπάλα. Νόμος είναι αυτός. Έγινε, Μοσχοβίτη μου. Έγινε. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά, να σε καλά. Θεωρώ εγώ, άποψή μου, έτσι, ότι μέχρι ένα σημείο μπορεί να παρέμβει ο προπονητής στο πώς η ομάδα αγωνίζεται, στο πώς ξεδιπλώνεται, στο πώς δημιουργεί τις ευκαιρίες, τις φάσεις, στους αυτοματισμούς, στο πώς η ομάδα σπάει τις αντίπαλες άμυνες, στο αν θα παίξει από τον άξονα, αν θα παίξει από τα πλάγια, αν θα ανέβουν τα μπακ, αν θα παίξει με δύο επιθετικούς, αν θα υπάρξει κρυφός επιθετικός, αν υπάρξει δεκάρι. Βεβαίως όλα αυτά. Ναι, δεκτά. Από ένα σημείο και μετά δεν μπορεί να μπει ο προπονητής. Όποιος και αν είναι. Είτε είναι αυτός είτε άλλος. Δεν μπορεί να μπει ο προπονητής ο ίδιος μέσα να τη βάλει στα δίχτυα. Πέρα από το θέμα της ατυχίας, έτσι. Το σουτ του Καντουρί στην Κράσνοντα στο δοκάρι. Λίγα χιλιοστά πιο εδώ, άλλο μάτς. Ή το πέναλτι του Πέλκα στη γωνία και όχι στο κέντρο. Ή προχθές, ας πούμε, γυρίζει το σώμα του ο Τσόλακ και από μια μέση απόσταση περνάει μπάλα και περνάει από πάνω. Μέχρι ένα σημείο μπορεί να παρέμβει ο προπονητής. Από εκεί και πέρα είναι αυτοσυγκέντρωση του επιθετικού, είναι το πώς βλέπει την φάση, το πώς τη διαβάζει. Έτσι. Και βέβαια, γιατί το λέω ότι παίζει καθοριστικό ρόλο και ο προπονητής. Θυμηθείτε λίγο πώς ο Ρουμάνος είχε προσαρμόσει όλη την ομάδα στο να πηγαίνει η μπάλα στον Κοτσίδα, στον Μπρίγιοβιτς και να παστελώνει. Ναι, μεν, έτσι. Αλλά αυτό έφτανε μέχρι ενός σημείου η δική του η συνεισφορά, η δική του, ας το πούμε, η παρεμβατική, τέλος πάντων, διάθεση στο πώς θα είναι η ομάδα. Μέχρι ένα σημείο. Από ένα σημείο και μετά, από ένα σημείο και μετά, είναι και ο επιθετικός τι θα κάνει. Δεν μπορεί να μπει μέσα ο ίδιος. Ο ίδιος ο παίκτης, ο προπονητής και να τις πρόκειται, δεν μπορεί. Ναι, να μιλήσει με τον παίκτη, να του ανεβάσει την ψυχολογία, να τον εμψυχώσει, να φροντίσει να είναι στις επίκαιρες θέσεις. Όλο αυτό. Πολύ σωστό. Δεν είναι μόνο ο παίκτης, παιδιά. Αλλιώς δεν υπήρχαν προπονητές. Άιτε, μπάτε με, όπως μπαίνουμε εμείς το 5x5, μπείτε μέσα και όποιος. Ό,τι άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα. Ναι, είναι και ο προπονητής. Το πώς επίσης θα πάρει το 105% από τον παίκτη. Τι στοιχεία έχει αυτός ο παίκτης, αυτά. Είναι κινητικός, είναι γρήγορος, είναι ξέρω εγώ διαβολιστής, είναι καλός στο ψηλό παιχνίδι, είναι καλός όταν έχει δεύτερο επιθετικό δίπλα, είναι καλός όταν ανοίγει διαδρόμους, είναι καλός με να παίζει με την πλάτη, είναι καλός μέσα στο κουτί, είναι καλός απ' έξω. Τους ξέρει, τους βλέπει κάθε μέρα. Η μαγιά είναι από τον κάθε ποδοσφαιριστή σου να μπορέσει να πάρεις όλα τα καλά του στοιχεία. Να καλύψεις τις όποιες αδυναμίες έχει, γιατί κανένας δεν είναι ο τέλειος,
Κανένας δεν είναι ο τέλειος. Να καλύψεις αδυναμίες και να μπορέσεις να κάνεις ολική αφέμαξη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Όλο, ό,τι καλό στοιχείο έχει, να το εκμεταλλευτείς για όφελος της ομάδας. Αυτά. Πάμε διάλειμμα. Μην καλείτε, περιμένετε λίγο γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Θυμίζω, ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, εξαιρετικά, υπέροχα, καταπληκτικά πράγματα στο κορυφαίο κατάστημα ηλεκτρικών πάνω από μισό αιώνα, εκεί στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, μετά την Αερογέφυρα, μετά το αστυνομικό μέγαρο δεξιά, μετά το Σκλαβενίτη κάνετε δεξιά. Λοιπόν, και εκεί μπαίνετε μέσα, ζητάτε τον Μπαμπουκίδη, τον Νικολαίδη, οι οικογένειες είναι εκεί, τα παιδιά και η σκυτάλη πηγαίνει από γενιά σε γενιά με το χαμόγελο στα χείλη, εξυπηρετικότητα, εξαιρετικές τιμές, όλα τα προϊόντα, κινητό θέλετε, τάμπλετ θέλετε, τηλεοράσεις, ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, οτιδήποτε. Οτιδήποτε θέλετε. Φυσικά για ψάρι εκλεκτό, για υπέροχο θαλασσινό, μόνο στο Αιγαίον και στο Δικητήριο 214.000 και στο Ρεόκαστρο 695666, καταπληκτικά πεντανόστιμα και εκλεκτά με ουζομεζέδες, με τσιπουρομεζέδες, με χώρο εστιατορίου υπέροχο. Για γλυκό, για ψωμί, για τούρτα, για παγωτό, εκπληκτικά στο Νικολαίδη, Καραολί και Δημητρίου 237 και 163, πεντανόστιμα, εκλεκτά, οικογένεια, φροντίζει, μανίσια, σπιτίσια είναι όλα, λαμποκοπάνε. Ειδικά το καινούργιο το κατάστημα στην Καραολί και Δημητρίου 163. Και βέβαια μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο. Τσαντεκίδης, όποιος πήγε, γιατί έχει πάει κόσμος και πίνει νερό στο όνομά του. Πρίκα είναι το επίθετο. Δεν βάζει καρτοπράμα. Δεν βάζει μέσα πειραγμένο αυτοκίνητο. Γνωρίζει από πού προέρχεται το αυτοκίνητο μεταχειρισμένο. Πηγαίνουν και χαϊδεύουν τις ζάντες και κλαίνε πάνω στα φτερά, να πούμε, οι οδηγοί. Εκπληκτικά πράγματα. Και σε επαγγελματικό βανάκι με καρότσα και τα συναφή. Διάλειμμα τούμπεν και επιστρέφω. Ναι! Αυτά τα λόγια, παιδιά, άμα ο στίχος είναι προσεγμένος, τι να φτουρίσει το οτιδήποτε. Εδώ είμαστε, μπουκάραμε, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, να τρώει μάνα και στο παιδί να μην δίνει, να πατάει τον όρκο αιώνιας αποχής από το κρέας, ο Θιβετιανός μοναχός μόλις μπει στη λαδόκολα, στην Ανδρέα Παπαδρέου 10, στο Κορδελιό. Ο Ανδρέα Παπαδρέου 10 είναι ο... Τι λέω ρε παιδιά, τι λέω ρε παιδιά! Περνάτε από τον Παμπουκίδη και κάνετε μία έξι τη Μεγάλο Αλεξάνδρου, απέναντι από το Μασούτη τα Ελευθέρια, καταπληκτικά, και η πατσέτα του και τα σουβλάκια του και το παϊδάκι του και τα πάντα του και το γλυκό στο τέλος χειροποίητο με άπλα τα τραπέζια, 705-750 τη Λιβεριά, απέναντι από το Μασούτη εκεί στα Ελευθέρια στη Μεγάλο Αλεξάνδρου. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, 705-750 τη Λιβεριά. Φυσικά φυτάς αλλού, μην κοιτάς αλλού, τι ζητάς, καυσόξυλο φυτάς, Όλγας 206, αυτός είναι ο αρχικαυσόξυλάρχης στην πόλη, αποθηκευμένα εδώ και καιρό, και οξιά και βελανιδιά, και ήδη μπάρμπεκιου και κάρβουνα και ήδη τζακιού και τα πάντα, ο Κωνσταντίνος Φυτάς, γι' αυτό είναι κορυφαίος, Όλγας 206. Και βέβαια, καλωσορίζουμε και πάλι στην παρέα μας, μόνιμος και παντοτινός, αδερφός και φίλος, και όλα τα γράμματα τα γράφουμε κεφαλαίο, φυσικά η οικογένεια Κατουρτζίδη, ο μπαμπάς και ο γιος και Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, Tenda Home, 36-37 χρόνια γι' αυτό είναι στην κορυφή, γι' αυτό τους προτιμάτε, και όχι μόνο για τέντα, αλλά και τώρα που ο καιρός αλλάζει, για ανεμοφράχτες, για up and down, αυτό το κόλπο που τώρα είναι στα μαγαζιά, που δύσκολα ο κόσμος με την πανδημία θα μπει μέσα στα μαγαζιά το χειμώνα, έξω με τους ανεμοφράχτες, με τις αντιενεμικές ζελατίνες, αυτή είναι η ειδική, 430-011 και με χώρο εκθεσιακό ανεβαίνοντας στην Πολύχνη θα δείτε Tenda Home στο μαγαζί, να μπείτε και να επιλέξετε τα κορυφαία. Πάμε γραμμές γιατί αναβοσβήνουν τα μπλιμπλίκια. Εδώ είμαστε, θυμίζουμε, στον αθλητικό Λίμπερο 107 και 4 όταν σας παίρνουν τηλεφωνάκι και λαϊδίστε το, μην τρέπεστε. Πείτε αν μας ακούτε, αν δεν μας ακούτε, δεν θα σας πούμε το ζόρι, έτσι. Να πείτε, τι ακούμε, ακούμε αυτό. Επίσης, ξέρω ότι είναι λίγο μια διαδικασιούλα, κρατάει λίγο, αλλά χωρίς τη δική σας άποψη, χωρίς τη δική σας, ας το πούμε έτσι, συνεισφορά, δεν υπάρχει. Εμείς δεν έχουμε σε κανένα λογαριασμό πουθενά μέσα ποσά για να μπορεί το ραδιόφωνο να είναι βιώσιμο, να μπορεί να ζήσει. Έτσι.
Άρα όταν σας τηλεφωνούν, ναι, από την τάδε εταιρεία τηλεφωνούμε, από την MRB, τι ακούτε, ακούμε αθλητικό λίμπερο. Τι ακούς, εμένα, τον άλλον, τον παρόν, όποιον ακούτε. Ποιες ώρες. Είναι μια μικρή διαδικασιούλα, αλλά παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντική, πάρα πολύ απαραίτητη. Εντάξει, τώρα άμα πνίγεστε και τα λοιπά στη δουλειά, οκ. Okay. Εντάξει, δεν λέμε να αφήσετε το παιδί να κλαίει στην κούνια, ατάιστο, αλλά βρείτε αυτά τα 10 λεπτά και είναι σημαντικά. Για το κάθε ραδιόφωνο που δεν έχει από αλλού πόρους. Όπως εδώ που είναι, ξέρουμε ποιοι είναι οι άνθρωποι, ξέρουμε τι είμαστε, ξέρουμε ποιοι είμαστε εδώ, στο σταθμό, και ξέρουμε και τι αγώνας γίνεται. Σε εποχές πολύ δύσκολες, πολύ αντίξωες. Αλλά με το χαμόγελο στα χείλη, με καψούρα για αυτό που κάνουμε, χωρίς αυτό δεν γίνεται να κινηθεί κανένα τρένο. Βουνά κουνάει η καψούρα και το συνέστημα. Πάμε σε εσάς να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Μήπως γνωρίζετε... Τσουκνίδα, βεβαίως. Ναι. Ποιος δίνει αίμα αυτή τη στιγμή στο ΑΣΕΠ? Πάμε. Δίνει αίμα στο ΑΣΕΠ αυτή τη στιγμή? Δεν ξέρω, πες. Ναι, Κωστή. Για πες. Ο άνθρωπος Γερμανία-Ελλάδα δίνω αίμα. Α! Και φεύγω πίσω. Ναι! Ήρθατε και δεις, είναι εδώ! Νικόλας! Άντε ρε φίλε! Ναι. Άντε τα γόρι μου, άντε τα γόρι μου! Τι να πούμε! Τι να πούμε για αυτό το παιδί, τι να πούμε για αυτό το παιδί! Ο άνθρωπος δίνει ο αίμα. Τι να λέμε τώρα ρε παιδιά! Τι να λέμε για τον Τεκίδη! Να πούμε ο φρεσκομπαμπάς, καταρχήν, έτσι! Να πούμε ότι. Ναι, ναι. Για τους καινούριους. Υπήρξε άνθρωπος πολλές φορές που ήρθε από τη Γερμανία, το συνδύασε έτσι και μέσα στις πρώτες του. Ας πούμε πράξη προτεραιότητα ήταν να έρθει να δώσει αίμα στις αιμοδοσίες μας και να γυρίσει πίσω. Γι' αυτό τον υπεραγαπάω, γι' αυτό είναι αδερφός και εύχομαι να του πηγαίνουν όλα καλά. Και είδες ότι από τη στιγμή που ξεκίνησε, που μπήκε στην παρέα μας, που έδωσε αίμα, έτσι εγώ δεν λέω ότι αυτά είναι ανταποδοτικά, απλά η ζωή μετά τα φέρνει έτσι και στα δίνει πίσω αυτά που έχει σώσει τον συνάνθρωπο με μία φιάλη, τρεις ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ καλό. Με μία φιάλη. Μπορεί να σώσουμε τρεις ζωές, παιδιά. Καταλαβαίνω ότι όταν κάνουμε μια αιμοδοσία και μαζεύουμε 30, 50, 80, 100, 150 φιάλες, πόσο μεγάλη υπόθεση είναι. Εντάξει, τι να πω. Συγκινητικός. Αυτό είναι ζουμουσού. Αυτό είναι ζουμουσού. Κωστή, όσο για τον ΠΑΟΚ, πρέπει να μάθουμε τι είμαστε. Είμαστε ΠΑΟΚ ή είμαστε Βιερίνια, Μπίσεσβαρ, Φερέρα, Πέλκας? Δεν το συζητάμε αυτό. Εννοείται, Μανώλη, δεν λέμε τα αυτονόητα. Πρώτα απ' όλα είμαστε ΠΑΟΚ, μετά από εκεί και πέρα είναι. Έτσι, υπήρχαμε και πριν από τους παίχτες και πριν από τον οποιοδήποτε. Ναι. Εννοείται, ρε, όλοι θα έρθουν και θα φύγουν. Ναι. Αλλά ο ΠΑΟΚ θα μείνει εκεί, το σύμβολο θα μείνει εκεί, η φανέλα θα μείνει εκεί, το δίκαιο θα αλλάξει, θα είναι καινούργιο, αλλά θα είναι εκεί. Δεν το συζητάμε. Ωστόσο, έχει ο καθένας το δικαίωμα, Μανώλη μου, να πει αν μου αρέσει ο παίκτης, αν δεν μου αρέσει, να φύγει. Εντάξει, κάνουμε κουβέντα. Εννοείται ότι όλοι είναι κάτω. Συζήτηση μεταξύ μας, εγώ και εσύ τώρα. Ναι, είναι κάτω από τα 4. Εγώ και εσύ κάνουμε συζήτηση, εγώ και εσύ τώρα. Έτσι, εκεί με καφέ και μιλάμε. Και λέμε ο παίκτης δεν έπρεπε να φύγει. Άλλο, εντάξει. Άλλο. Αλλά αυτό το σκίσιμο παντού. Είπαμε. Σαν να ξεχνάμε τι έχει γίνει πριν από τρία χρόνια, δύο-τρία χρόνια. Έτσι, είτε όχι, παιδιά, το είπαμε αυτό. Εξαιτία που έχουμε σαρώσει τώρα... τους. Δεν γίνεται αυτό όμως. Μανολό, αυτοί που εκμεταλλεύονται την όποια διαφωνία, τις όποιες διαφοροποιήσεις έχουμε μεταξύ μας, τις όποιες, ξέρω εγώ, τους όποιους διαξηφισμούς, αυτοί που μπαίνουν και με το βρώμικο του χέρι θέλουν να μας δείξουν, να μας υποδείξουν και που χαίρονται στην αναμπουμπούλα. Δεν πρέπει εμείς να τους επιτρέψουμε να μας βάζουν σε δικασμό. Θα έχουμε τις διαφωνίες μας γιατί δεν είμαστε πρόβατα, γιατί έχουμε διαφορετικές απόψεις, διαφορετική ιδιοσυγκρασία. Αυτό το σύστημα είναι πολύ φυσιολογικό. Άμα δεν αφήνουμε να ανακυκλώνονται πράγματα. Εντάξει, δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα. Κάτι το ανακυκλώνουμε. Λέει ο άλλος κάτι, το ανακυκλώνουμε. Λέει ο παράλληλος κάτι, να το ανακυκλώσουμε. Να βγούμε να πούμε. Εδώ να σου πω κάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακόμα και τώρα κάνουν συγκρίσεις του Λουτσέσκου. Εντάξει, είναι μοιραία. Πάντα γίνεται αυτό, Μανώλο. Πάντα γίνεται ναι, αυτό. Ναι, εντάξει, άκουμε πάντα γίνεται αυτό. Αν ήταν αυτός, θα κερδίζαμε την Κράσο τώρα. Αν ήταν αυτός, όχι, θα κερδίζαμε. Θυμίζουμε πώς ξεκίνησε ο Ρουμάνος επίσης. Πώς ξεκίνησε το, θυμίζουμε λίγο στην αρχή. Έτσι. Θυμίζουμε πώς ξεκίνησε στραβά. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας... Αλλά δεν μπορούμε κάθε φορά να κάνουμε σύγκριση. Όχι, όχι. Ούτε, αν ήταν ο Τάδε Πέφτης θα κερδίζαμε. Αν ήταν ο Λουτσέσκου θα κερδίζαμε.
Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Έφυγε αυτό, έφυγε και μάλιστα μα πρόδωσε στο τέλο. Τι να πούμε τώρα. Το έχουμε πει χιλιάδε φορέ, παιδιά. Τι να κάνουμε. Μα λε και είναι εσωχωρισμό από την κόμενα. Ναι, αλλά με αυτή περνούσα έτσι. Τέλο αυτή. Σε πρόδωσε. Φύγε από αυτό. Δε τώρα με αυτόν που έχει, πώ θα κάνουμε, πώ θα ζήσουμε με αυτόν εδώ. Με αυτόν που είμαστε, με αυτόν. Θυμίζω κάτι, Κωστή, ότι με αυτού του παίχτε, έτσι, από που είχαμε, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Ναι. Οχ. Έπεσες, έπεσες, Σουκνίδα, ξαναπάρε, έπεσες, έπεσες, πάμε, επόμενος, ναι. Καλημέρα, ναι. Γεια σας. Όχι, πάμε εδώ, καλημέρα σας, παρακαλώ. Ναι. Ούτε εδώ, πω, από 0 στα 2, εδώ, ναι. Καλημέρα. Θα μιλήσετε. Πάω σε αυτόν τώρα που έχει ρίξει τρεις παιδιά. Αυτός που θα ακούσετε τώρα, τρία ανεμένα λαμπιόνια τους έριξε, ναι. Καλημέρα. Πλάκα μας κάνεις. Τέταρτος. Εδώ. Πάω εδώ. Ναι. Παρακαλώ. Τι έγινε ρε παιδιά. Πέσαν όλοι. Τι έγινε. Τι συνέβη παιδιά. Ναι. Μας ακούτε. Τι έγινε παιδιά. Κάτι συνέβη. Κάτι έγινε. Δεν. Πέσαν όλοι μαζί. Θα το ξαναφτιάξουμε το πράγμα. Παιδιά, πού δεν είναι χαμός, παιδιά! Παιδιά, τι συνέβη! Θα το ξαναβιάξουμε. Τώρα, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Ναι! Ναι! Παρακαλώ! Έχουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα το λύσουμε, δεν υπάρχει. Ο αριθμός που καλέσατε είναι κατηλημένος. Δοκιμάστε ξανά αργότερα. Τι έγινε ρε παιδιά. Για να δούμε εδώ. Ναι. Ναι. Παρακαλώ. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Λοιπόν, έχεις κάνει αυτό που δεν έχει κάνει κανένας, φίλε. Δηλαδή, ναι, όταν μιλάμε ότι έχεις ρίξει πέντε, τους έριξες όλους. Κωστή, με το που μπαίνω μέσα στο μαγαζί, έπεσε το κέντρο, λέω, δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε, εμένα περιμένει να εξαρτώ στο έργο. Έλα τα αγόρι μου. Για πες, λοιπόν. Τι να πω, φίλε, αύριο έχουμε παιχνίδι, αύριο βάζουμε τα θεμέλια για να χτίσουμε κάτι καλό για την προσωπική βαθμολογία του συλλόγου και για να δώσουμε αλληπαροχή για να έχουμε καλύτερη τύχη στο μέλλον. Βέβαια. Γιατί μόνοι μας θα χτίσουμε το μέλλον. Γιατί άμα κάνουμε ένα focus στο παρελθόν, 2-3 παιχνίδια με Οβίτη, με την Πάντε μπορούσαμε μέσα από άμα την περνούσαμε και στην επόμενη φάση. Μην το συζητήσεις. Και δεν θα χτύπησε η ομάδα, όλα αυτά τα βρήκαμε μπροστά μας. Στελάρα μου, κόστησε τόσο πολύ στον οργανισμό, στην οικογένεια, στην ομάδα και το καταλαβαίνουμε και μετά με τις κληρώσεις που είχαμε που ήταν, έπρεπε να παίξουμε ομίλους Champions League χωρίς να έχουμε μπει ομίλους, αλλά και το πώς η ομάδα δεν μπόρεσε, όταν έχεις ένα τόσο μεγάλο ρόστερ, υπάρχει γκρίνια για τους παίχτες που δεν μπορούν να παίξουν και σε άλλες διοργανώσεις και οικονομικά ήταν πλήγμα από πολλές απόψεις, ρε φίλε, και για το image της ομάδας, καταλάβες. 100%, αλλά ακουστεί να ξέρεις κάτι, στην Ευρώπη δειγματίζεις. Να το πω σαλονιγιώτικα, άμα δεν παίζεις στην Ευρώπη, παίζεις στην Ιγνατία. Αν πες στο Europa Link, πες στη Τσιμισκή και αν πες στο Champions League, πες στη Τηλεφόρο Νίκης. Σωστό. Έτσι δειγματίζεις ρε φίλε. Στέλιο μου, το ίδιο ακριβώς, δεν θέλω να πω τη λέξη προϊόν, δεν μ' αρέσει. Ναι. Έτσι, ο ίδιος ποδοσφαιριστής, αλλιώς θα μπει στη βιτρίνα όταν είναι στο Τσουλού, έτσι, αλλιώς θα αλλιώς είναι όταν θα παίξει στο Europa, δεν πρέπει κανένας να υποτιμήσει αυτό που πάμε να ξεκινήσουμε αύριο. Α, μεγάλο λάθος, παιδιά. Μη δούμε δηλαδή αυτό που πάθαμε μετά τον αποκλεισμό από τον Άγιαξ, την κατάρρευση με τη Σλόβαν. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συμβεί αυτό. Για πολλούς λόγους. Για πολλούς. Ούτε καν. Έτσι. Γι' αυτό νίκη. Και να πω κάτι στο συμπαθέστατο του φίλου του Μοσκοβίτη. Πέρσι στο παιχνίδι του Ολυμπιακού που δεν πήρε κανένα παίκτη μία κάρτα ή που δεν τη πάει κάποιο παίκτη ή που κάνει κάποιο λάθος που δεν έκανε το φάουλ Σβάπρο χθες για να σταματήσει τη φάση. Έχει άλλα λάθη να το πούμε του προπονητή που φταίει, όντως φταίει.
Αλλά εκεί όταν κολλάει το μυαλό του, γιατί πάει να το πιάσει τη φανέλα, το ρίξει κάτω. Αλλά βλέπω ότι έχει τρεις παίκτες μπροστά και σε λέει πού θα πάει και πού θα πάει, σε κάνει τον κολ. Κάντε ένα φάουλ, παίρνει μια κάρτα και τελειώνει. Οκ, είναι η άποψη του Μοσχοβίτη, δεν είπαμε. Ναι, όχι. Είναι κάπου στη μέση, κάπου στη μέση είναι. Απλά λέω ότι ο προπονητής δεν είναι μέσα στον παίκτη, όταν ο παίκτης δεν του πιάνει τη φανέλα, του κάνει ένα απλό φάουλ. Ένα απλό φάουλ και να σταματήσει εκεί. Ή όντως να τη σπάσει την παραγωγή, πάντα έλεγε ότι μάγκας είναι και αυτός που δίνει την ασίστ, δεν είναι μόνο αυτός που γράφει. Τι λες τώρα. Το έχουμε πει. Μα τι λες, 100% φίλε. 100%. Δηλαδή... γιατί στο βιογραφικό του μετράνε και τα κόλλη, μετράνε και οι ασίστ. Ότι εσύ δεν παίζει για την παρέα. Να σου πω κάτι. Ασίστ, είσαι ταϊστής, είσαι για την ομάδα, είσαι για την παρέα. Δεν είσαι για την παρέα. Μη σου πω ποιο μάγκας είναι αυτός, φίλε. Που δίνει την ασίστ. Διότι βάζει, πώς να σου πω, το καλό της ομάδας πάνω από την προσωπική του προβολή. Αυτό το εγώ σου πει, ποιος μπορέσει και βάλει το εγώ του κάτω από την ομάδα, γίνεται ο Θεός της ομάδας. Γιατί τον αγαπάνε όλοι. Φυσικά. Δεν μου λες, να σου πω κάτι. Τον Γκαρσία τον λατρέψαμε επειδή είχε βάλει πολλά γκολ, ή τον Λίνο. Όχι, ρε φίλε. Λέω τώρα δύο παραδείγματα. Που εντάξει, οι άνθρωποι δεν ήταν, κανένα από του δύο δεν ήταν επιθετικό. Αλλά δεν είναι απαραίτητο αυτό. Το ίδιο θα σε αγαπήσουμε άμα θα τη σπάσει δεξιά. Μην θυμηθούμε τώρα μάτς που αν με ένα σπάσιμο αριστερά την μπάλα, αγαπημένε φίλε Λιμιέ, με ένα σπάσιμο που θα είχες κάνει. Θα γίνει 2-0 και τελείωσε. Άλλα πράγματα. Με ένα απλό σπάσιμο. Άστο τώρα, άστο. Έτσι. Τέλος πάντων. Εντάξει, φτελάρα μου, σε ευχαριστώ. Να σε καλά, αδερφέ μου. Τώρα θα δω τι γίνει. Φιλιά, γεια. Πάμε εδώ. Γεια σα. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Τι καράτιες φάγατε, ρε παιδιά. Δηλαδή, πέντε μαζί σας έκανε ο Στέλιος, δηλαδή ένα φοβερό. Έλα, αδερφέ μου, έλα. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον. Το όνομά σου, Εμμανουήλ. Έλα, ρε Εμμανουήλ, έλα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Έλα. Λοιπόν, ο Λιμιός έκανε τη μία τότε και προχθές την έκανε ο Πέλκα με την Κράσνοταρ που πήγε να περάσει δύο σέντερ μπακ, τρία εκεί και δεξιά και αριστερά ήταν δύο παίκτες ελεύθεροι. Τη σπάσε και θέλει ψυχραιμία. Παιδιά, εγώ δεν έχω παίξει μπάλα σε επαγγελματικό επίπεδο ποτέ. Σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Όμως πρέπει εκεί την κρίσιμη στιγμή που βράζει το αίμα, που η σφιγμή είναι τύμπανο, να έχεις φίλε την ισορροπία την εσωτερική για να πεις εδώ το κοπ. Σπάστη εδώ την μπάλα. Σπάστη. Είναι μεγάλη υπόθεση. Χώρια για τον πέναλτι που εκτέλεσε εκεί για να χτυπήσει τη μέση πέναλτι. Πρέπει να είσαι τέρας ψυχραιμίας. Πρέπει να δεις τον τερματοφύλακα να πέσει και μετά να σημαίνει. Είναι σαν να έχεις ένα τέρμα και στη μέση έχεις ένα βαρέλι. Ναι. Θες να βάλεις την μπάλα μέσα. Πού θα σημαδέψεις, στο βαρέλι ή δεξιά ή αριστερά. Κοίταξε, να σου πω τι συνέβη εκεί, αν μου επιτρέπεις. Αμέσως μετά το παιχνίδι, σε ξένο μέσο, ο Πέλκας, όχι σε ελληνική συνέντευξη. Στα δικά μας τα κανάλια, το ρώτησε ο δημοσιογράφος και απάντησε στα αγγλικά ότι είχαμε με το επιτελείο και προφανώς εκεί είναι και του προπονητή τερματοφυλάκων που κάνει εξαιρετική δουλειά ο Γκαλίνοβιτς μέσα στα καθήκοντά του, ή να του πει αυτός ο τερματοφύλακας, ξέρεις, πέφτει έτσι, έχει αυτή την αδυναμία, είναι ο αντίπαλος τερματοφύλακας, είναι καλός στα χαμηλά, στα ψηλά, έχει αδυναμία στις σέντρες, στην έξοδο κτλ. Είχαν παρατηρήσει λοιπόν ότι ο συγκεκριμένος τερματοφύλακας Κράσνονταρ πέφτει πριν καν χτυπήσει την μπάλα ο αντίπαλος, επιλέγει γωνία. Το εξήγησε ο Πέλκας. Ναι. Τώρα, αποφάσισε βέβαια ο τερματοφύλακας ότι και αν δεις, πάλι κάνει την κίνηση, αλλά τη βρίσκει. Τώρα εκεί είναι και θέμα. Τέλος πάντων, να σου πω. Αν με ρωτούσε εμένα, με δύναμη στα πλαϊνά, που και να του το έχεις πει, να του το έχεις πει, αν εγώ έρθω και σου πω, Εμμανουήλ, θα τη ρίξω στην αριστερή σου γωνία. Αν εγώ με δύναμη την εκτελέσω και πάει στα πλαϊνά δίκτυα, υπάρχει μια αγωνία που δεν προλαβαίνεις. Φίλε, να είσαι ο Λεύγιας. Μπράβο, πολύ σωστά. Πολύ σωστά το είπες. Γι' αυτό για μένα ο παίκτης πρέπει να σημαδεύει γωνία. Τελείωσε. Μπήκε καλός, την έπιασε καλός. Δοκάρι πήγε. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω τώρα. Για τον προπονητή. Κοίταξε να δεις τώρα πώς σκέφτομαι εγώ για τον προπονητή. Να μην πούμε το περσινό που άνθρωπος με τον Άγιαξ που κάναμε παιχνιδάρα, που άμα περνούσαμε θα λέγαμε τώρα ακόμα και σήμερα τι προπονηταράς ήταν αυτός. Είναι αυτός. Ήταν πέρσι οι δύο καλύτερες εμφανίσεις της ομάδας. Όλη τη χρονιά. Όλη τη χρονιά. Και μετά έγινε με τη Σλόβαν, ήμασταν απαράδεκτοι. Εντάξει, και η διαιτησία πάλι και εκεί δεν μας έδωσε καθαρό πέναλτι. Δεν αποκλειστήκαμε από τη διαιτησία. Ναι. Και ήταν εγώ το ήταν. Ναι. Έφτυγε. Ναι. Και πέρυσι όμως όλοι οι παίκτες σχεδόν είχαν τα χάλια τους. Ναι. Όπως είπε και πρωτήτρα ο συνοπαδός. Δεν φορμέ. Μην ξεχνάμε το παιχνίδι με τον Περαιώτη στην Τούμπα που οι παίκτες μας ήταν λες και ήταν. Δεν κατεβήκαμε. Να μην τα πούμε τώρα αυτά. Σουλατσάρισε ο Τσιμίκας, έκανε κούρτσες.
Τα είχαμε πει πέρυσι επανειλημμένας. Ναι. Ωραία. Φέτος τώρα εγώ είμαι πολύ ευτυχισμένος σαν οπαδός του ΠΑΟΚ. Γιατί απέκτησα τους Τουρκαλάδες και την Μπενφίκα. Στο. Και με την Κράσνοταρ τώρα. Ανικανότητα, ατυχία. Θα πω και μια μεγάλη κουβέντα τώρα. Δεν ήθελε η διοίκηση να περάσουμε στους ομίλους. Δεν και υπάρχει. Να σου πω κάτι. Αυτό που να λες, σου πω την αλήθεια. Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα για Champions League. Καταρχήν δεν έχουμε γήπεδο. Εμμανουήλ, καταλαβαίνεις πόσο πολύ μεγάλη υπόθεση θα ήταν η ομάδα να περνούσε και να έχει συν 25. Υπάρχει έστω και ένας που το πιστεύει αυτό. Η διοίκηση δεν ήθελε να περάσουμε. Συγγνώμη, δεν είναι συν 25. Δεν υπάρχει. Εμμανουήλ. 11-12 παίρνουμε. Εμμανουήλ, άκουσε με. Δεν υπάρχει το δεν ήθελε να περάσει η διοίκηση. Το λέω ειλικρινά. Άμα δεν ξέρω, δεν λέω. Όχι, δεν ήθελε. Όχι, δεν ήθελε. Δεν δώσε και πολύ βάρος, παιδί. Πρόσεξε. Άλλο το ίσως δεν έχω προετοιμαστεί για πρόκριση στους ομίλους του Champions League ή περίμενα ίσως ότι θα φτάσω μέχρι το Europa League. Και άλλο δεν θέλει η διοίκηση. Φίλε. Δεν υπάρχει αυτό. Ωραία, συγγνώμη. Δηλαδή, συγγνώμη, πραγματικά. Ναι. Και όταν κρέμεται η Δαμόκλειος πάθη πάνω από τα κεφάλια μας με το FFP, υπάρχει έστω και ένας που πιστεύει ότι δεν ήθελε η διοίκηση. Ποια διοίκηση. Μα άλλο το δεν είχε προετοιμαστεί γι' αυτό, άλλο ότι δεν το περίμενε ίσως φέτος και ότι προέκυψε λόγω των μονών παιχνιδιών, και άλλο δεν ήθελε η διοίκηση. Είναι δηλαδή αυτοχειρία να μην θέλει έστω και ένας. Ωραία. Ναι. Ναι, δεν εκφράστηκα. Έπρεπε να το πω ότι δεν έδωσε πολύ βάρος. Okay, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Τώρα, από αύριο, ευτυχώς έρχονται αυτά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί και από εκεί θα έχουμε μεγάλο κέρδος. Κουστί, άμα γίνουν καλές εμφανίσεις. Φυσικά. Θα έχουμε και ποδοσφαιρικά, θα μαζέψουμε σαν ομάδα βαθμούς. Και για το πρωτάθλημα, λες. Να επιδράσει στην ομάδα και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό λες. Ότι... Ναι, βέβαια. Ναι. Βεβαίως. Και οι παίχτες θα σηκωθούν στην Ευρώπη. Ποδοσφαιρικά θα τους δούνε μάνατζερ και τέτοια. Λοιπόν, να σου πω την αλήθεια, για εμένα το ελληνικό πρωτάθλημα δεν με ενδιαφέρει και πολύ και θα σου εξηγήσω τους λόγους γιατί. Φέτος κάνουμε μια νεανική ομάδα για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Τώρα θα μαζέψουμε λίγους βαθμούς, τώρα θα μαζέψουμε ακόμα λίγα χρήματα που λείπουν, γιατί πέρυσι, πρόπερσι, πριν 3 χρόνια κάνανε μεγάλα λάθη στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ναι. Κάνανε πάρα πολλά, να μην τα λέμε τώρα. Και από τώρα ξεκινάει η Ευρώπη, παιδιά, από αύριο. Εκείνη η ομάδα μας. Στην Ευρώπη θα φανεί, παιδιά. Ναι. Λοιπόν, απλά μου επιτρέπεις μία μόνο παρατήρηση. Μέσα από εδώ θα πάω έξω. Δηλαδή, δεν μας παίρνει να πούμε, ναι, το βάρος στην Ευρώπη, ας απαξιώσουμε το ελληνικό πρωτάθλημα. Μέσα από το ελληνικό πρωτάθλημα θα πάμε να παίξουμε προκριματικά ή θα πάμε κατευθείαν Champions League του χρόνου. Δεν μας παίρνει δυστυχώς. Το ξέρω όλο αυτό που λες. Το βιώνουμε στο πετσί μας κάθε μέρα. Αλλά δεν μας παίρνει να πούμε, εντάξει, άσε τώρα το ελληνικό πρωτάθλημα. Μα μέσα από εδώ. Αυτή είναι η οδός που οδηγεί στο Champions League. Κατάλαβες. Δεν είναι κάτι άλλο. Οι ίδιες φάσεις άμα γινόταν ΑΕΚ με τον Πειραιώτη, δεν θα το έδινε πέναλτι. 100%. Δεν θα έδινε οδηγία. 100%. Άρα γιατί είναι, γι' αυτό σε λέω. Και βλέπεις, βγαίνει και ο Κλάτεμπεργκ χθες και λέει δεν υπάρχει τίποτα. Λέει όλα σωστά, κανένα πέναλτι. Ρε γίγαντα. Ρε, θα μας τρελάνεις, ρε, δεν υπάρχει πέναλτι. Σε είπαμε σοβαρό. Και τώρα, δηλαδή, δεν υπάρχει πέναλτι. Άλλα μάτς βλέπουμε εμείς. Τι να είστε, ρε, παιδιά. Γι' αυτό σε λέω, είναι να τρελαίνεσαι, Κούστη. Μας έχει πιάσει απ' τέλος, λοιπόν. Δεν είπαμε να μας δίνουν αυτά που δεν είναι. Αλλά αυτά που είναι, μην μας τρελαίνετε, ρε, παιδιά. Μην παίζετε με τα νεύρα μας τώρα, δεν ήταν τίποτα, λέει. Δεν τον κλωτσάει το Ζήφκοβιτς στα πόδια. Το μάτωσε το βρίσκει μετά, αφού τη βρίσκει με το κεφάλι του γκρεμίζει κάτω. Τι να πω, ρε, εκείνο δεν ήταν τόσο πολύ όσο ήταν τα άλλα και οι δύο παίκτες που γκρεμίζουν εκεί πέρα. Μα το ζήτημα. Τι να πω τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κοίτα τώρα για τον προπονητή για να κλείσω. Ναι. Φέτος, ας πούμε, πέρυσι ήρθε σε μια χρονιά έτσι με τον Λουτσέσκο, τότε εκεί έγινε. Ας το ξεχάσουμε. Φέτος τώρα ο κύριος Σαββίδης το δίνει, πώς το λένε, να δουλέψει. Ψήφο εμπιστοσύνης. Στήριξε. Ναι. Τον κράτησε, ναι. Λοιπόν, ήρθε και ο καινούριος ο τεχνικός διευθυντής, που και εγώ το Φερέρα το βλέπω ότι κάνει πολλά λάθη. Όπως και με στην ΑΕΚ, άμα σου πω τώρα, έκανε κανένα 2-3 πολύ φοβερά λάθη. Και φαίνονται αυτά τα λάθη. Ναι. Τέλος πάντων. Αφού τον δίνει ψήφο εμπιστοσύνης, τον αφήνουμε παιδιά τώρα, εγώ τον αφήνω σαν Εμμανουήλ, δουλεύει ο άνθρωπος, δουλεύει με τον τεχνικό διευθυντή. Να δούμε τι θα να δείξει. Τι θα κάνει. Αυτό, και τέλος της χρονιάς. Τέλος χρονιάς δεν είναι καλός. Αφού έχω μαζέψει τώρα μερικά χρήματα και αν μαζέψω ακόμα λίγα από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, θα το πω κύριε, πόσα θα είναι αποζημίωση, 2, 3, 4, ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει, πάρτα και φύγε. Άφησε ένα χρόνο και δεν πρόσφερες. Κοίταξε, σωστό αυτό. Έτσι απλά πρόσεξε. Δεν μπορεί να περιμένει ο κάθε οπαδός να κρίνει αυτό που βλέπει στο τέλος της χρονιάς. Αν ο οπαδός δει μέσα στη χρονιά ότι γίνονται λάθη, θα τα πει. Δεν σημαίνει ότι τον διώχνει ή τον κρατάει ο προπονητής.
Έτσι, αυτό που λένε ότι ναι, κριτική. Όχι, μα βλέπω, αν βλέπω εδώ κάτι στραβό στον παίκτη, στον προπονητή. Δεν πρέπει να το πω μέσα στην χρονιά. Θα το πει έτσι. Όχι, θα απλά το πούμε, εσύ μιλά για το κρατάω ή τον διώχνω. Εντάξει. Έγινε, Μανουή, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε εδώ. Καλημέρα σα. Ναι. Καλημέρα. Α, λόγω φιλάρετο. Καλώ τον. Συγγνώμη, περιμένατε. Είχαμε ένα μπουμπούλα με τι γραμμέ. Πέσανε πέντε μαζί σήμερα. Μπλοκάρει όλο το κέντρο. Έλα, φιλάρετε, μου σε ακούμε. Όπω λέει και ο φίλο μα. Επιβάλλεται να σηκωθείς. Σωστό. Ισχύει για τις γραμμές. Έτσι. Κοίταξε τώρα πόσο τυχαία πράγματα συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο. Το 10% λέει, είχε επιτραπεί, γιατί μετά έγινε η κολοτούμπα, είχε επιτραπεί να μπορεί να είναι αποδεκτό για τα γήπεδα, ναι. Ναι. Δεν είχαν πει το 10%. Ναι. Αρχικά 10 και θα βλέπαν μετά πώς τα πήγαιναν και τα λοιπά. Και υποτίθεται ότι είχαν κάνει επιτροπές, συνεδριάσεις, με τις υγειονομικές επιτροπές, με τους γιατρούς, με το Υπουργείο Υγείας, με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με δηλαδή χίλια υπουργεία. Για να κάνουν αυτό που θες. Τώρα τι νούμερο βάλανε σαν όριο. Το νούμερο που βάλανε ήταν 3.500. Ναι. Αυτό μπήκε για το ΟΑΚΑ μπήκε. Αυτό επειδή το ΟΑΚΑ έχει ναι, 65.000. Ναι. Αλλά εντελώς τυχαία. Είναι το 30, Τούμπα το 30... είναι 2.900, ναι. 2.700. Και στον Καραϊσκάκη είναι 33.000. Αυτό δεν 300. Πώς έγινε, ρε παιδί μου. Τελικά αυτό το διαμάντι το των γηπέδων της Ελλάδος είναι το μέτρο. Το μέτρο είναι. Δεν κουβέντια ο άνθρωπος με κανέναν. Λεβέντης. Απλά του ήρθε έμπνευση. Αντί να πει μέχρι 3.000, είπε μέχρι 3.500. Αντί να πει μέχρι 6.000 για να πάρει και το μεγαλύτερο που υπάρχει στην Ελλάδα. Και γιατί να μην είναι 6.000 αφού είναι τόσο απλωμένο. Αλλά εδώ φαίνεται καθαρά σωτηρία, ούτε η Μπέλου. Πόσο πολύ είναι τα πράγματα όμορφα. Αγγελικά πλασμένα. Έτσι, καμωμένα με προσοχή και στοργή και προδέρμ. Και τάλξ το πουπουδάκι. Ακριβώς. Τι να πεις. Και πραγματικά δηλαδή εντυπωσιάστηκα το πόσο ο ένας δεν ούτε καν συζητάει με τον άλλον. Έγινε αυτό, δηλαδή το είπε το αφεντικό και αμέσως εκτελέστηκε. Και μετά ήρθε ο άλλος και λέει μα δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί η Μέρκελ μας λέει όχι. Τελικά φαίνεται το μεγαλύτερο αφεντικό κάνει ζημιά στο μικρότερο αφεντικό. Το ζούμε αυτό, φίλε. Το ζούμε όλο αυτό. Και το αστείο είναι ότι τα συγκρουόμενα συμφέροντα είναι τεράστια, οπότε κάποιος στο τέλος την πατάει, γιατί όταν ετοιμάζεις 3.300 εισιτήρια να τα δώσεις στο δευτερόλεπτο, σημαίνει ότι τυπωμένα κιόλας έτοιμα, σημαίνει ότι χάσαμε και τα τυπωμένα εισιτήρια που θα ήταν 90 ευρώ το κομμάτι. 90 τώρα, ευρώ το κομμάτι, ε! Πράγματα. Μάλιστα. Ναι, γιατί έπρεπε να αγοράσεις, λέει, και το, από τον Αριστέχνη να γίνεις μέλος. Αχα, μάλιστα. Ωραία. Ωραία πράγματα. Τέλεια. Αλλά πραγματικά με εντυπωσιάζει το πόσο εξυπηρετικοί είναι αυτοί εκεί οι άνθρωποι στην κυβέρνηση. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Και όσον αφορά για το παρελθόν. Και, απλά μου επιτρέπεις έτσι πολύ για να το σχολιάσουμε με μια ατάκα μόνο όλο αυτό που λες. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. Έτσι. Αυτό. Ακριβώς. Αγόρι μου. Αλλά θέλω να πω ότι πραγματικά δεν ήταν αποτυχία, δεν ήταν κανένα λάθος. Τα τρία προηγούμενα χρόνια είχαν την απόλυτη στόχευση στο να πάρουμε δύο double και ένα κύπελο. Δεν διαφωνώ. Απλά λίγο περισσότερη προσοχή. Να δοθούν πολλά χρήματα, πολλά εκατομμύρια. Δεν διαφωνώ. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Φιλάρετε μου. Να περιμένουμε τρία χρόνια και ποιος θα είχε την υπομονή. Φιλάρετε μου. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Όμως μάτς με τη Βίντι ή με τη Σλόβαν ή με την Έστερσουτ. Ή με την, ξέρω εγώ, με την Πάτε, θα μπορούσες κάποια μάτσα να τα πάρεις. Εγώ δεν είπα να πάμε να κερδίσουμε την Τζέλσι μέσα έξω. Αλλά κάποια μάτς θα μπορούσες να τα πάρεις. Θα μου πεις, τα θυσίασες παίξει για να πάρεις πρωτάθλημα. Τα θυσίασα τελικά και πήρα τα πρωταθλήματα, ναι, και τα double. Βεβαίως. Όταν έχεις παίκτες που είναι, ουσιαστικά έχουν φτάσει στην άκρη της καμπής,
Ξεκινάει η καμπή από εκεί και πέρα. Θα μπορούσαμε. Κάποια μάτς να πάρει το πρωτάθλημα. Μπορούσαμε να τα δεν πάρουμε. Δεν αντέχουν να παίζουν δύο φορές την εβδομάδα. Χρειάζεται οπωσδήποτε να κρατήσει αυτή τη στόχευση. Από εδώ και πέρα πάμε για Ευρώπη. Άλλο εκείνο που έγινε μέχρι τώρα και όταν λέμε πάμε για Ευρώπη, έχεις απόλυτο δίκιο. Εδώ δείχνουμε μέσα στο ελληνικό πρωτάθλημα, δείχνουμε τις δυνατότητες μας για να μπορούμε να είμαστε καλή ευρωπαϊκή ομάδα. Έγινε φιλαρετέ μου, σε ευχαριστώ. Πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Δεν κάναμε διάλειμμα και μισή για να μην σας κόψω. Γεια σας. Ναι. Έλα, Κωστή. Έλα. Έλα, έπεσες, τσουκνίδα, ολοκλήρωσε. Ναι. Ναι. Ήθελα να τελειώσω αυτό να πω ότι σε σχέση με τον Λουτσέσκου, για να τα λέμε όλα, ήταν ο μόνος που έμεινε να λέει από την αρχή ότι μας κλέψαν πρωτάθλημα πολλές φορές. Δεν το συζητώ. Ήταν απούσα επικοινωνιακά τότε και τράβηξε το πύρο όλο το βάρος επάνω του. Τα έχουμε πει αυτά προς τιμή του. Ακόμα και τώρα το λέει. Δεν αναιρούμε τίποτα από τα καλά που έχουμε πει για τον Λουτσέσκου. Ναι. Ότι μας κρέμασε όμως δύο μέρες πριν. Άστο, δεν το συγχωρώ. Αυτό δεν γίνεται να το Προδοσία. Δεν αναιρούμε τίποτα. Είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ με τα δύο ντάμπλ με το ΑΕΤ το πρωτάθλημα. Αυτό δεν αλλάζει. Όπως και επίσης ότι επικοινωνιακά πήρε όλο το πράγμα επάνω του. Δεν αλλάζει. Όπως όμως δεν αλλάζει και για μένα. Εγώ θεωρώ προδοσία. Δεν πάνε να μου λένε ό,τι θέλουν. Δεν έχουμε καμιά δικαιολογία. Έκλεισε και πόρτες τότε. Φυσικά. Εντάξει, που δεν μπορούσε να πάει. Φυσικά. Μιλώντας έτσι για τους τρεις της Αθήνας, το ήξερε ότι κλείνει πόρτες. Δεν μάτσισε. Αυτά τα έχουμε πει και είναι προς τιμήν του. Θέλω να πω όμως ότι πλέον πρέπει να κοιτάμε μόνο μπροστά. Η ομάδα είναι αυτή που έχουμε. Οι παίχτες είναι αυτοί που έχουμε. Εκείνη η ομάδα πάει, τελείωσε. Οπότε κοιτάμε τι θα κάνουμε με αυτή την ομάδα και όπως είπε και εσύ. Συμφωνώ ότι μέσα από το πρωτάθλημα κοιτάς και όπου πιο ψηλά. Κάποια στιγμή θα πρέπει να έχεις και εσύ τον εύκολο δρόμο. Έτσι. Μόνοι μας. Να καθορίζουμε. Γυρισμένα. Εννοείται. Λοιπόν, έγινε. Ευχαριστώ Μανολό. Ευχαριστώ. Παιδιά, είναι αυτό που έχουμε πει. Όπως είναι λάθος να ρίχνουμε όλο το βάρος στην Ελλάδα και να απαξιώνουμε την Ευρώπη, άλλο τόσο λάθος είναι να ρίξουμε όλο το βάρος στην Ευρώπη και να πούμε άστο το πρωτάθλημα. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Ο μεγάλος ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη, πρέπει αναγκασμένος είναι, καταδικασμένος, να πρωταγωνιστεί και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Γι' αυτό υπάρχει βάθος στο ρόστερ, γι' αυτό υπάρχουν παίκτες που μπορείς να ξεκουράσεις, να κάνεις, όχι rotation, άντε 10 μαζί έξω κτλ. Όχι. Αλλά για να μπορεί η ομάδα να αντέξει τα δύο καρπούζια κάτω από την ίδια μασκάλη, να χρησιμοποιήσω έτσι μια ωραία παροιμία, να πούμε ελληνικότατη, καλοκαιρινή. Γεια σας, καλημέρα. Ναι, όχι, εδώ, καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το Στράτο. Είναι τρία τα καρπούζια, δεν είναι δύο. Ναι, σωστό, και το κύπελλο απλά μπαίνουμε αργότερα εκεί, γι' αυτό δεν το είπα. Εντάξει, δεν έχει σημασία, τα καρπούζια είναι τρία. Έχει σημασία λοιπόν... γιατί άλλες χρονιές ξεκινούσαμε από νωρίς. Τώρα έτσι όπως είναι διαμορφωμένο, ναι, θα μπούμε αργότερα, ναι. Είναι σημαντικό. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι αν είχαμε τον Λουτσέσκου, σίγουρα θα είχαμε περάσει την Κράσνοντερ. Και δεν έχει να κάνει με την προπονητική του ικανότητα, αλλά έχει να κάνει με το κοκαλάκι της νυχτερίδας. Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση το σου του Καντουρί να πάει στο δοκάρι. Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση ο Πέλκας να χάσει το πέναλτι. Και δεν υπήρχε περίπτωση αυτή να βάλουν το αυτοκόλλο. Λέμε τώρα, εντάξει. Σίγουρος δεν μπορεί να είσαι ποτέ, αλλά όχι λέμε. Είναι στάνταρ αυτά. Okay. Είναι στάνταρ αυτά τώρα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, στη χειρότερη θα φορούσε το σκουφί ο άλλος και τελείωνε το θέμα τώρα. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Ναι. Ο τερματοφύλακας της Κράσνονταρ έκανε δηλώσεις και είπε ότι συνήθως λέει πέφτω γρήγορα στα πέναλτι. Αυτή τη φορά λέει άργησα να πέσω και το πιάσα κατά τύχη. Το είπε και ο ίδιος, ρε παιδιά. Έξι. Δηλαδή είναι αυτή η ρουφιάνα εδώ που λέμε ότι όλα καλά είναι και πάει ο Πέλκα στη Φενέρμπαχτσε, σουτάρει ο άλλος, βρίσκει στο κεφάλι του αλουνιού, χτυπάει στο κεφάλι του Πέλκα και παίρνει. Αυτό ακριβώς. Δείτε λίγο, παιδιά, το γκολ της Κράσνονταρ που η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι. Μπορεί να χτυπήσει στο δοκάρι και να πάει αλλού. Έτσι, όπως βρίσκει ας πούμε τον Μιχαηλίδη στο τακουνάκι, μπορεί να πάει 9 φορές να πάει κόρνερ, παιδί μου, έξω. Ή να πάει στο δοκάρι. Πάει εκεί ακριβώς, μένει τη γωνία, εκεί ακριβώς που πήγε η μπάλα. Εγώ λέω καλά όλα, έτσι, αλλά είναι και ατυχία στη μέση. Δεν μου το βγάζει το μυαλό. Τι να κάνω, δεν σε θέλει, λοιπόν, τέλος. Για όποιον είδε χθες Champions League, ναι. Τι είδες, κατέβηκε... είδες ένα συγκεκριμένο ή αυτό που δείχνει τα πάντα? Ναι. Η Manchester United κατέβηκε με ένα πιτσιρικά στόπερ από τις ακαδημίες, ναι. 22 χρονών, ναι.
Ο στόπερ αυτός σε σχέση με αυτό το Μαγκουάιρ που έχει αυτό το άμπαλο, το, την κρεμάστρα καλόγυρο για τον Χολ, χίλιες φορές. Τον εδώ που έκανε μανούρες στην Μύκονο. Έσβησε και τον Εμπαπέ και τον Νεϊμάρ στο ίδιο παιχνίδι. Ναι. Όταν λέμε τους είναι έσβησε, ο Μιχαηλίδης της Μάντσεστερ. Πες το, πες το, γιατί δεν το λες. Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σήμερα, σήμερα η αξία του είναι 50 εκατομμύρια. Ναι. Σήμερα. Ακριβώς. Χθες ήταν 8. Χθες ήταν αυτό. Σήμερα ήταν 50. 10 θα έλεγα εγώ, ναι. Εντάξει. Ωραία. Σήμερα είναι, μα 8 είναι. Φίλε, μεγάλη σήμερα βιτρίνα. Μεγάλη βιτρίνα, λοιπόν, άστο, στράτο. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Ιβάν Σαββίδης, ακόμα και να του τάξουν λεφτά από την κυβέρνηση για να μην έχει τον μπάκ στο τσάπεζο και να τον έχει, ξέρω εγώ, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Τι είναι αυτό το πράγμα, να θελήσει ποτέ να μένει ο μπάκ εκτός ομίλου Champions League. Τι είναι αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μα ακόμα και να του δίνουν μα λεφτά. Μα γι' αυτό το σταμά. Εγώ σπάνια παρεμβαίνω στις κουβέντες σας. Σας αφήνω να πείτε ό,τι θέλετε. Απλά τώρα αυτό δεν μπορεί, δεν λέγεται, ρε παιδιά. Καταλαβαίνετε. Και δύο πράγματα ακόμα, Κωστή. Ναι. Το ένα είναι για το θέμα του προπονητή. Θα πρέπει να καταλάβουν οι 40+ ότι το να υπάρχει αφορισμός του προπονητή αυτή την περίοδο δεν βοηθάει. Ναι. Είναι, όχι, δεν είναι θέμα ηλικίας, το και ο 20+. Δεν καταλαβαίνω γιατί το... Είναι οι 40+, είναι 40+, Κωστή, αυτοί οι οποίοι οποιοςδήποτε έχουν αυτή δεν βάζω ηλικία συμπεριφορά. Άκουσέ με λίγο. Είναι κυρίως οι 40+ σε ποσόστοση αυτοί που έχουν την επιθετική συμπεριφορά για τον προπονητή και τον απαξιωτισμό το γενικότερο. Δηλαδή σε πιο χαμηλές ηλικίες λες, ρε παιδί μου, ότι ναι, ρε παιδί μου, δεν το γουστάρουν, θεωρούν ότι δεν θα πετύχει, αλλά λένε ότι εντάξει, ξέρω εγώ, άσε τη διοίκηση να κάνει αυτό που νομίζει. Ναι. Βλέπω στις ηλικίες του 40+, ωραία, να υπάρχει αυτή η απαξίωση στο πρόσωπο του προπονητή. Παιδιά, ο προπονητής, φίλε, είτε είναι ικανός. Αυτός είναι ο προπονητής μας. Μπράβο. Αυτός... Είτε είναι ικανός, είτε με. Δεν είναι. Αυτός είναι, τελείως. Επιτρέψτε μου να πω θέλουμε, κάτι. Θέλουμε να πετύχει ή θέλουμε να αποτύχει. Αυτό, ρε παιδιά. Δηλαδή, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι έχουμε πει πέρσι για τον προπονητή. Φέτος όμως είναι μια άλλη χρονιά. Εγώ δεν λέω ότι θα πετύχει. Ούτε σημαίνει ότι θα τον λιβανίζουμε αν δούμε να κάνει στραβά πράγματα. Δεν έχουμε καμιά τέτοια υποχρέωση να κάνουμε αγιογραφίες. Όμως ας αφήσουμε λίγο. Το βλέπουμε ότι και τώρα. Έτσι το είπα. Προχθές εγώ τις αλλαγές του Μπίσβαρ και του Μουρκ θα τις έκανα νωρίτερα. Αλλά είμαι εγώ, ρε φίλε. Δηλαδή είμαι ο Τσατσαρός και δεν έχει καμία σημασία τι θα πω εγώ. Δεν κάνω εγώ. Δεν είμαι εγώ προπονητής. Όμως από το να μπαίνουμε από την αρχή και να θέλουμε να αποτύχει για να πούμε. Είδατε ότι το είπα εγώ, μπράβο. Θεωρώ ότι είναι μεγάλο λάθος, παιδιά. Ούτε με να με τρελαίνει, όμως έχω πει στον εαυτό μου, άστο να δουλέψει. Με πήγε στους ομίλους του Europa League. Έχει μεγάλη καθοριστική συμβολή σε αυτό. Να είμαστε έτοιμοι, ρε παιδιά, μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό. Άστον, άμα δούμε ότι κάνει τις γκάφες, ότι κάνει τις μαλαμπίμπιπ, θα βγούμε να το πούμε. Αν όμως δούμε ότι η ομάδα περπατάει, ότι βλέπουμε πράγματα, δηλαδή παίξαμε άσχημα στην Αθήνα με την ΑΕΧ. Εγώ είδα την ομάδα να παίζει. Το καλύτερο παιχνίδι που έχεις κάνει είναι τους έκανες να μοιάζουν. Λέω, ρε παιδί μου. Με τις παραλήψεις, με τα λάθη, με τις αλλαγές. Ναι, αλλά η γενική εικόνα στο ΟΑΚΑ ήταν άκρος ικανοποιητική, ρε παιδιά. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να βγάζουμε κανέναν, να τον κάνουμε ένα άγαλμα. Έτσι, αλλά όχι. Η γνώμη μου για τον προπονητή την ξέρεις ποια είναι, στην έχω πει. Βεβαίως. Ήμουν από αυτούς που ήθελε να φύγει. Έτσι, για να μην παρεξηγούμε ότι ξέρεις είναι φερεϊρόσκυλο, ήθελα να φύγει. Αλλά από τη στιγμή που είναι εδώ και ο Σαββίδης και η διοίκηση και η ομάδα τον έχει στηρίξει, εμείς ρε φίλε δεν μπορούμε να πούμε να φύγει. Και ένα τελευταίο, για να φανταστείς τι απόδοση είχε ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι της Κυριακής με την ΑΕΚ, έδωσα το μάτς, ας πούμε, σε ένα γνωστό μου που παίζουμε μαζί online κάποια παιχνίδια, ο οποίος είναι από Αυστρία. Ναι. Εντάξει. Ναι. Είναι πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, αλλά σε β' κατηγορία. Δεν έφτασε ποτέ στην Bundesliga της Αυστρίας. Ναι. Και μου έλεγε, όταν τελείωσε το match, μου έγραφε στα μηνύματα, παίζεται κύπελλο με ομάδα τρίτης εθνικής. Ναι. Είδε πώς έπαιξε η ΑΕΧ προχθές. Μου είπε, παίζατε κύπελλο με ομάδα τρίτης εθνικής. Έξι. Αυτό μου είπε. Και ο Ατματσίδης, δηλαδή δεν σέβεσαι την ιστορία σου, ρε Ατματσίδη. Όχι, δεν σέβεσαι τα μάτς που βγαίνεις και λες, είχε μια ελαφρά επιροχή. Τροπή, ρε Ατματσίδη. Δηλαδή έχεις τόσες συμμετοχές, να πούμε. Δεν είσαι τυχαίος στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και βγαίνεις και λες, είχε μια ελαφρά. Τι ελαφρά επιροχή. Βγαίνεις και πες, σήμερα ο ΠΑΟΚ μας πάτησε.
Έπρεπε να είναι ελαφρά, ένα 4. Ελαφρά είναι η ταξιαρχία, όχι η υπεροχή. Φίλε, ελαφρά την καρδία το λες. Για να κλείσω, Κωστή, για να κλείσω, Κωστή, εγώ βλέπω με τι αγάπη, με τι εμπιστοσύνη και με τι στήριξη περιβάλλει ο κόσμος της ΑΕΚ αυτό το συνοφίλημα. Ακριβώς. Που έχει φτιάξει ο Μελισανίδης πέρυσι και φέτος. Και δεν υπάρχει κριτική για το τίποτα. Και εμείς εδώ μετά από τέτοια εμφάνιση που έπρεπε να χάνουν οι άλλοι να τα μαζεύουν με φτιάρια τις μπάλες από τα δίχτυα την Κυριακή, κοντεύουμε να φάμε τον προπονητή, να βγάλουμε άχρηστο το Σαββίδι. Όχι, παιδιά. Και κοντεύουμε να φάμε την ομάδα. Φούρνες. Μέχρι την Πέμπτη. Χαιρετώ. 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 Πάμε εδώ. Ναι. Όχι. Πέσαμε. Πέσαμε. Έτσι κι αλλιώς πάμε προς το τέλος της εκπομπής. Πάμε εδώ. Ναι. Ναι. Όχι, δεν θέλει. Σήμερα είχαμε θεματάκι. Εντάξει, οκ. Okay. Παιδιά, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ακόμα κι αν δεν τρελαίνεσαι, ρε παιδί μου, δεν είναι ο προπονητής που ονειρεύτηκες. Το να πιάσεις και να τρώγεσαι εκ των προτέρων και να επιθυμείς την αποτυχία του, γιατί, για να νιώσεις εσύ ότι έγινε αυτό που ήθελες. Εγώ λέω πολλές φορές, και όταν ασκούμε κριτική μέσα από την εκπομπή, μακάρι να μας διαψεύσεις. Το λέγαμε για το Ρουμάνο. Όταν πηγαίναμε από γκέλα σε γκέλα στην αρχή, μαγκά, διάψευσέ μας. Και θα βγουν να σε αποδεώσουμε. Όπως και το κάναμε. Το να πιάνουμε μόνοι μας και να πριονίζουμε και να τρωγόμαστε και να έχουμε σωστρέφεια και φαγωμάρ. Εγώ δεν λέω να μην κάνουμε κριτική. Είναι το ίδιο λάθος το να λιβανίζεις ή το να υπνοτίζεις τον κόσμο λέγοντας ότι είναι όλα τέλεια. Είναι επίσης λάθος. Αλλά η γενική εικόνα με την ΑΕΧ δεν ήταν αυτή που θέλουμε. Η εικόνα στα μάτς με την Μπενφίκα και με την Μπεσίκτας δεν ήταν αυτή που θέλουμε. Ακόμα και στα μάτς με την Κράσνονταρ. Με τα λάθη του προπονητή, με τις παραλήψεις του, ναι, εγώ δεν διαφωνώ καθόλου. Ούτε εγώ τρελαίνομαι. Πώς να σας το πω έτσι, ρε παιδιά, ευθέως. Όμως δεν θέλω να αποτύχει, σας το λέω αλήθεια. Για να έρθει ένας που θα τον συμπαθώ ή που θα τον γουστάρω ή επειδή αυτό. Δεν θέλω να επιτύχει αυτός. Θέλω να μείνει εδώ και να πάρει πρωτάθλημα. Να παίξουμε να κάνουμε εμφανισάρες και να κάνουμε σπουδαίες βραδιές στο Europa League. Και εδώ είμαστε. Άμα δούμε ότι ξανακάνει τρομερά λάθη, ότι παθαίνει βέρτικο, ότι τα χάνει, θα βγούμε να το πούμε. Δεν έχουμε κανένα ζήτημα. Όχι όμως να περιμένουμε στη γωνία την αποτυχία του, γιατί αγαπάμε τον ΠΑΟΚ πέρα από πρόσωπα. Έτσι λέμε ρε παιδιά, έτσι το έχω δει εγώ τουλάχιστον, πείτε με περίεργο, πείτε με ιδιότροπο, πείτε με ρομαντικό, δεν ξέρω τι. Δεν στέκομαι στα πρόσωπα. Θα μου πάρει αυτός πρωτάλημα, θα βγω την υφίτσα με το σκούβα από τη Ρουμανία και θα τον αποθεώσω, είπαμε, και το κάναμε. Ασχέτως μετά στο τέλος που φάγαμε την προδοσία. Το ίδιο και με αυτόν. Ναι. Πάρε εσύ τις νίκες, πάρε πρωτάθλημα, δείξε μου πράγματα, κάνε πορεία στην Ευρώπη και τότε αυτοί που σε αμφισβητούν θα βγουν από μόνοι τους, εφόσον είναι σωστοί και έντιμοι, όπως κάνανε και με τον Ρουμάνο, για να πούνε παιδιά, μας γέψευσε. Γιατί φέτος την ξεκίνησε καλά τη χρονιά. Με τις προκρίσεις αυτές. Και που φτάσαμε ένα τσικ πριν. Θα μπούμε σε λεπτομέρειες, γιατί δεν έπαιξε ο Μάτος με την Κράσνονταρ και χίλια δίκια. Πρώτος το είπα, την επόμενη μέρα, πριν γυρίσει ο Μάτος. Αλλά η γενική εικόνα μόνοι μας, ενώ βλέπετε οι υπόλοιποι. Δεν λέω ομερτά, δεν μιλάμε, μουγκί. Ο Παοκτσής δεν μπορεί ποτέ να είναι μουγκός. Ποτέ, και είναι μεγάλο λάθος. Τι να μην λέει την άποψή του ή πέφτει ένα non-paper, μια εντολή και δεν μιλάει κανένας. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι στην ιδιοσυγκρασία του. Και η αντίρρηση και η διαφορετική άποψη. Και είναι υγεία αυτό, πραγματικά είναι υγεία. Έτσι, για να δω. Όχι, άστο. Μην παίρνετε κιόλα, αφήστε τον παιδιά γιατί πάω προς το τέλος. Δεν έκανα διάλειμμα 9.30. Αυτή είναι η δική μου κοσμοθεωρία σε σχέση με την ομάδα. Τώρα ας αφήσουμε αυτούς που είναι εδώ τώρα να ενσωματωθούν οι καινούργοι, να μάθουν ο ένας τον άλλον. Πιστεύω θα δούμε σπουδαία πράγματα και από το Μουρκ και από το Σβάπ έχουμε δει και από το Ζίβκοβιτς και από το Τζόλακ. Γι' αυτό έβαλα και το στοίχημα πέρα από το Χαβά. Τον πιστεύω ρε παιδί μου εγώ αυτό, ότι θα βάλει 11 γκολ φέτος στο πρωτάθλημα. Τώρα που δεν έχει ακόμα κάνει σε φταί, που δεν έχει ματώσει το Ζεντόνι. Το περιμένω να το δω. Ακόμα και από τον Οαγέπ μέχρι στιγμής δεν μας έχει δείξει απολύτως τίποτα. Έτσι, ακόμα και από τον Ινούα που έχουμε δει λίγα πράγματα και προθές. Έτσι, τους περιμένουμε όλους. Να δούμε, ματάκι χορταράκι, να σωματωθούν, να μάθουν το πώς κινείται η ομάδα.
να βρεθούν με τους συμπαίκτες τους και να δούμε ωραία πράγματα. Σε περίπτωση που δούμε εγκλήματα, που δούμε λάθη, που δούμε σφάλματα μεγάλα από τον προπονητή, από τους παίκτες, από τη διοίκηση, εδώ θα είμαστε, παιδιά, να τα λέμε. Έτσι. Γι' αυτό έχουμε αυτή την καθημερινή επικοινωνία, να λέμε την άποψή μας, να κάνουμε τις κουβέντες μας για τον ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Ζουμου σου λέμε. Και κάθε πίκρα και με, φεύγω, Λος Πούλος, Παραγουάιος, χαιρετάω, έρχεται φοβερό δίδυμο Κόλκα Μπατμανίδη, ψυχιατρίο, απολαυστικό. Μένετε όλη την ημέρα στον αθλητικό λίμπερο. Εδώ είναι η προγραμματάρα, εδώ είναι η ραδιοφωνάρα, εδώ είναι το ελεύθερο ραδιόφωνο. Αυτό σημαίνει λίμπερο, ελεύθερο να παίζουμε και μπουνιές λεκτικά μεταξύ μας. Εμείς που είμαστε εδώ στο μικρόφωνο με διαφορετικές απόψεις. Είναι υγεία αυτό. Α, χρωστάω κάτι πριν φύγω. Αυτό χρωστάω. Έτσι θα φύγω. Το αφιερώνει ο Ταρίφα 1 στον Ταρίφα 2. Το λεπά. Παραγγελιά είναι, έτσι θα φύγω. Θυμίζω. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Εξαιρετικά υπέροχα πράγματα. Πεντανόστιμα με αποστάσεις στα τραπέζια. Ζουμερά. Πεντανόστιμα ζαλίζει το ουρανίσκος. Απέναντι από το Μασούτι στα Ελευθέρια. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Διαλεχτά ένα και ένα. Και με απόλυτο πρωτόκολλο. Έτσι, οι αποστάσεις στα τραπέζια τα πάντα. Πήρε και το δίπλα χώρο ο Δημήτρης. Φυσικά, Φυτάς, Καυσόξυλο, κορυφαίο κούτσουρο, χαίρεσαι να το βλέπεις να καίγεται, ρε παιδί μου. Αποθηκευμένο εδώ και πολύ καιρό. Όλγας 206, ο καυσοξυλάρχης στην πόλη. Κωνσταντίνος Φυτάς και την μπάρμπεκιου και κάρβουνο και τα πάντα. Και βέβαια, Τέντα Χομ και αντιανεμική ζελατίνα και ανεμοφράχτες. Αν έχετε κατάστημα, αν θέλετε να προστατέψετε τα τραπέζια έξω, αυτός είναι ο άρχοντας στην Τέντα. 36 χρόνια, 4-30-0-11, ανεβαίνοντας στον δρόμο για Πολύχνη, θα δείτε και τον εκθεσιακό χώρο. Σας φιλώ, σας αγαπώ, θα τα πούμε αύριο πρώτο Θεός, στις 8 το πρωί, bye, bye, bye!